Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε και σήμερα με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μια δεύτερη συνεχόμενη Δευτέρα μετά από νίκες σε όλα τα αθλήματα. Νομίζω μας ξεφεύγει κάτι. Αλλά ο ΠΑΟΚ και αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά θριάμβευσε. Στο ποδόσφαιρο, 4-0 το Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, έστω και στην παράταση, σε ρίκες στο μπάσκετ επιτυχιών. Στο βόλεϊ, σημαντική νίκη κόντρα στην τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος. Στο handball, διπλάρα τεράστια. Δηλαδή, πραγματικά το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι του handball της Παρασκευής. Στο Διομήδη, φίλε. Δεν μπορεί να φανταστείς. Μιλάμε ο ορισμός της ομάδας που αρνείται να χάσει. Και με σφαγή. Ναι, ναι. Όλα ανάποδα. Το αποβολή του Τσίλι, αυτό, ατυχίες αυτά. Είχε μία ευκαιρία να περάσει μπροστά και την πέτυχε. Μεγάλη νίκη στο handball. Γυναίκες, αυτά και τα λοιπά. Σπουδαίο Σαββατοκύριακο για τον ΠΑΟΚ που πλέον κάνει σερί. Ένα φυσιολογικό Σαββατοκύριακο, ρε φίλε. Εντάξει. Κάνουν σερί οι ομάδες του ΠΑΟΚ, ειδικά στο ποδόσφαιρο ξεκινάει σερί, λογικά. Στο μπάσκετ συνεχίζεται το σερί. Έρχεται πολύ μεγάλο μάτς στο μπάσκετ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ το Σάββατο. Μην χαθεί λίγο το. Παίζει 4,5 το μπάσκετ, 7,5 το ποδόσφαιρο. Προλαβαίνετε, πάτε το δείτε. Ναι. Δηλαδή το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο μπάσκετ, έστω όπως είναι το άθλημα, έστω όπως παίζεις για να το γόητρο τέλος πάντων, αλλά είναι μεγάλο μάτς το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και ελπίζουμε να μην ξαναδούμε τον Μπουρσανίδη διαιτητή στον ΠΑΟΚ. Ο Μπουρσανίδης εμετικός, εντάξει. Και είναι και Θεσσαλονικιός. Καλά δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Αυτά που γίνανε στην Αμαλιάδα στο τέλος με σκοπό να γίνει ντέρμπι, δεν ξέρω τι σκοπό. Με σκοπό όργια. Να χάσει ο ΠΑΟΚ, ρε. Όργια. Τι λες τώρα, ρε. Ξεκάθαρα να χάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξαναγίνει να σβήνουν τα φώτα και να μην σφυρίζουν διακοπή επίθεση. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Το Insta Replay. Ζητάμε να δείξει, να το δει. Το τρίποντο. Ναι, το δίποντο. Ναι, που είναι ναι, δίποντο ναι. Και το μετά. Ζητάμε να το δει, που είναι ο κανονισμός. Βέβαια. Στα τελευταία δύο λεπτά είσαι υποχρεωμένος. Και αρνείται. Ωραία. Και αρνείται να ασχοληθεί. Πρόθεση. Ξεκάθαρα πρόθεση. Ο Πουσανίδης θέλει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και εγώ δεν θα πω στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή μπορεί να είναι και αληθινά. Δεν τα ξέρω, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ τόσο πολύ που εμπλέκουν και το Σιμεωνίδη σε αυτή την οτροπία, τον μπαμπά. Αλλά αυτό που κάνει ο Πουσανίδης πρέπει να τον στείλει στο σπίτι του κανένα τρίμηνο. Φάουλ στον κόσμο που επιδιώκει να το κάνει όλος και δεν το σφυρίζεις. Και δεν το σφυρίζεις. Ρε παίζεις με σβηστά φώτα. Του κατεβάζει τα δύο χέρια. Τέλος πάντων. Και φάουλ τι, και στο Λάκι Τζόνς. Στο Βίνι Τζόνς πήγα να πω. Στο Λάκι Τζόνς φάουλ. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, είναι πολλά τα σφυρίγματα που ο Πουσανίδης κάνει τον Κινέζο. Αλλά στο Insta Replay, φίλε, είναι για πολύ πινελίκι. Πολύ πινελίκι. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα. Οκ, okay, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι κάθε Δευτέρα. Και έχω αρχή. Τον πρώτο ρε, εσύ, πώς με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Γράφω να πούμε ένα post στο Facebook και γράφει ο άλλος από κάτω. Κάναμε ότι μπορούσαμε να το χάσουμε. Βρε ζών. Δεν κάνεις εσύ ότι μπορείς να το χάσεις. Κάνει όλος ότι μπορεί για να το χάσει. Για να το χάσεις. Η ομάδα του μπάσκετ ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Δεν είναι. Είναι καλά. Και μάλιστα με τον έναν Αμερικανό να είναι. Αόρατος. Ναι, ο Σιπαρόν δηλαδή έχει περιθώριο μεγάλο να βελτιωθεί, να αλλάξει τον Αμερικανό, να πάρει μάλλον πιο ψηλό και να γίνει ακόμα. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν πήγε καν ακόμα. Αλλά βρέθηκε η χημεία, κάνει σερίο ΠΑΟΚ και θα ασχοληθούμε βεβαίως και με την ομάδα μπάσκετ στην πορεία. Ξεκινάμε με νέο χορηγό, τα κορυφαία καταστήματα. Εντάξει, φίλε, ο ΠΑΟΚ φοράει ΝΑΚ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το νούμερο ένα αλυσίδα. ΝΑΚ ΣΟΥΖ. Τα παπουτσιών, τα ΝΑΚ είναι ΣΟΥΖ. Τα πασίγνωστα. Κορυφαία. Και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό. Εδώ σε εμάς είναι εκεί γύρω-γύρω στην Αγία Σοφίας. Ελληνική εταιρεία. Ελληνική εταιρεία και παουξάκι, ρε φίλε. Ναι. Ο Άγιος είναι και ο μπαμπάς, άλλος τα παουξάκι. Είναι χορηγή του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού. Μην κοιτάς τα μήνυμα την ώρα της εκπομπής, ρε. Ο Μοσχοβίτης μου στέλνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Μόνο αν πήρε ο παίκτη ο ΠΑΟΚ να μας απασχολήσει. Τι? Οτιδήποτε. Για τα ΝΑΚ έλεγες. Τα ΝΑΚ. Τα ΝΑΚ είναι κορυφαία παπούτσια σε ποιότητα, εντάξει. Χρόνια ψωνίζουμε από τα ΝΑΚ. Ωραία, η τιμή, το value for money είναι σίγουρα προς τα πάνω. Η αξία δηλαδή σε σχέση με την τιμή. Και πλέον η ΝΑΚ
Ο ΠΑΟΚ φοράει όλους ΝΑΚ. Φωτογραφήθηκαν και όλα στα παιδιά μας. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για παπούτσι και ειδικά τώρα που έρχονται γιορτές. Νομίζω ότι και για τον άντρα και για τη γυναίκα και για το παιδί τα ΝΑΚ σου δίνουν μια άλλη έτσι, αίσθηση όταν τα φοράς. Μαζί μας την πρώτη ώρα λοιπόν τα καταστήματα ΝΑΚ. Μαζί μας η εταιρεία Αναδομό. Αναδομό pavlanakenis.gr για ανακαινήσεις με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τους καλύτερους τεχνικούς. Αναδομό στο 2311-241-508. Με Ρεγκίνα είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Ρεγκίναμπάνιο.gr για να δείτε το κατάλογο με όλα τα προϊόντα της Ρεγκίνα. Και Στίχημαν, βεβαίως η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού με τις λειτουργίες όπως Cash Out, Token Bet και Speed Bet. Ήρθαν τα παιδιά μας όλα εκεί, όλα. Έχει σήμερα την προβολή τους μικρούς ήρωες στο Μέγαρο Μουσικής, 8 η ώρα, μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης. Ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι γενικά η Στίχημαν και το προφίλ της στην κοινωνία είναι αυτό που πρέπει. Επιστρέφει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κερδών της, όπως οφείλει να κάνει οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία αυτή την περίοδο. Γιατί αν περιμένουμε από τις κρατικές, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Το και τώρα που πάμε να φας τριφύλι, γύρισμα, ξέρεις, ωραία το κόλλησε. Έχουμε άλλο χορηγό? Όχι, στην πρώτη ώρα είναι η συγκεκριμένη. Φίλος μας ενημερώνει ότι μας θυμίζει ότι και στον προηγούμενο αγώνα με τον Κολοσσό ήταν ο αδερφός Προυσανίδης. Και αυτός λέει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και τώρα. Δεν είναι ο άλλος Προυσανίδης. Ναι. Αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και στον μπάσκετ δεν ξέρω πώς το έχουν δει αυτοί εδώ οι μυστήριοι. Αλλά ελέγχονται στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γιατί ξέρουμε τη συμπάθεια που τρέφουν στη νέα επένδυση που γίνεται στην ΑΕΚ. Και επειδή ξέρουμε και πώς λειτουργούν τόσα χρόνια. Είμαστε stand-by να δούμε μέχρι που θα φτάσει το καραγκιουζλίκι τους. Πρώτο θέμα στο ΠΑΟΚ 24, το σπριν του Λουτσέσκου. Έβαλε το δεν το είδα. Ρεσίς, έκανε τα 50 μέτρα σε 22 δευτερόλεπτα. Ποιο σπριντ? Ποιο σπριντ που μου είσαι τελειώσει φωτογραφία, πώς είναι ντυμένος ο Λουτσέσκου και πώς είναι ο Γκουαρδιόλα και γελάνε εκεί οι πέτρες. Μια χαρά είναι. Α, το συμμορφώσει κάποιο του Ρουμάνο προπονητή. Τι λες, ρε. Α, ψάχνεις λόγο να τον ξεφωνήσεις. Μια χαρά είναι. Ρε. Αυτή έτσι, η μπασμίνα που φοράει μπορεί να κάνει 800 ευρώ. Έλα. Εδώ μιλάμε για. Πρωί, δεν τα έβαζε πλάκος πριν πρωί. Γελάνε και οι φωτορεπόρτερ. Γελάνε με τον Γκουαρδιόλα που φοράει αντί για κασκόλ κάτι σε κρεμάλα. Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Ενώ ο Λουτσέσκου. Καρτούν. Όχι, είναι βαλκανικό ντύσιμο. Μην μπερδεύεσαι, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Και ο Γκουαρδιόλα η φωτογραφία είναι μέσα στα αποδυτήρια που έχει ζέστη. Ωραία. Και ο άλλο είναι μέσα στην παγωνιά. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος και με τον ντύσιμο και με το σπριντ. Με την ομάδα που έχει που φτιάχνει ο Λουτσέσκου δεν γελάει ο κόσμος. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, για να φανταστείτε, χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό 4-0. Ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός αυτός είναι η ομάδα που κόντρα στην ΑΕΚ δεν κέρδισε λόγω μεγάλης ατυχίας στο 95. Ο Παναθηναϊκός έφερε χ με τον Ατρόμητο. Δεν είναι ομάδα άλλης κατηγορίας. Είναι ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ, έχοντας προβλήματα, έχοντας κάποιες απουσίες, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, κέρδισε 4-0. Και ρωτονίζουμε το χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, όχι για καμία διάθεση ξεφωνητού κτλ., αλλά για να δείξουμε ότι έχει τεράστια περιθώρια να παίξει καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος. Να παίξει καλύτερα με μια κανονική ενδεκάδα, με τους παίχτες οι οποίοι απουσίαζαν να επιστρέψουν, με τους παίκτες οι οποίοι έχουν χάσει το ρυθμό τους όπως ο Μαουρίτσιο να τον ξαναβρούν και να δούμε τον ΠΑΟΚ που ξέρουμε, που θα βρει μια φόρμα και δεν θα χάνει κάθε φορά τον καλύτερο του παίκτη. Ανεβαίνει ο Μαουρίτσιο, έξω Μαουρίτσιο. Ανεβαίνει ο Βιερίνια, έξω Βιερίνια. Εντάξει, ο Βιερίνια θα παίξει την Κυριακή το Σάββατο. Ναι. Δεν είναι, ο Μαουρίτσιο πήρε το 90 λεπτό, μετά το 60 ήταν καλός. 4-0. Ναι. Παρόλα αυτά 4-0 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είχε τα δίδυμά του τα καλά στα άκρα. Λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα. Κοίτα, έχεις κακή μέρα. Αρκετούς.
Δηλαδή ο Μάτος, ο Κάνιας, ο Κάνια, που στο πρώτο ημίχρονο θα τον σκοτώσω. Δεν έχει πετύχει συμπαίκτη. Ωραία. Μαουρίτσιο, μέτριος μέχρι το 60. Μέτριος ως κακός. Ναι. Λιμιός με ξεσπάσματα. Εμένα έχει κάνει και 3-4 ενέργειες, εντάξει. Καλά. Κοίτα, στην οικονομία του παιχνιδιού. Στο προηγούμενο παιχνίδι. Στην οικονομία του παιχνιδιού, επειδή εσύ είσαι λίγο πασχετικός, ναι, ναι. Εγώ υπολογίζω την κίτρινη που παίρνει από τον Ισούα. Είναι η 10η μονομαχία των δύο, την οποία είναι η μόνη που κερδίζει. Δεν έχει πάει καλά ο Ισούα. Αλλά έχει κάνει και μια ενέργεια που έχει σπάσει 4 στη μέση του. Τακτικά δεν είναι κακός. Δηλαδή, ναι, μεν δεν κάνει παιχνιδάρα. Δεν είναι και πολύ θετικός. Έχει πολλές χαμένες μπάλες. Αλλά έχει, είναι αυτό και ένα σημείο αναφοράς. Αυτό όμως είναι το κύριο χαρακτηριστικό μερικών νεαρών ποδοσφαιριστών. Δεν είναι σταθερή. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορείς να βασιστείς σε ποδοσφαιριστή. Δεν είναι Πέλκας ο Λιμιός. Ναι, ο οποίος και ο Πέλκας έχει σκαμπανεβάσματα. Θες σταθερότητα. Αέρα. Εγώ σου λέω και το λέω και στον αέρα ότι η ομάδα έτσι όπως είναι με τους πιτσιρικάδες μπροστά είναι λογικό να μην αντέξει τον πρωταθλητισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Εγώ όμως τι σου λέω. Ότι για να ξυπνήσει ο οργανισμός ΠΑΟΚ ναι. έπρεπε να γίνει αυτό από τον Λουτσέσκου. Ωραία. Ώστε να ενεργοποιηθεί και ένα ρόστερ που θεωρούσε δεδομένη την παρουσία του εγώ. Άλλο αυτό. Αυτό ισχύει. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά μην κολλάμε σε πρόσωπα. Μην κολλάμε σε πρόσωπα. Ξέρει ο προπονητής καλύτερα, ξέρει. Εσύ και εγώ ξέρουμε πολύ καλά. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Άλλο σου λέω, ρε. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αλλά εσύ και εγώ ξέρουμε από ποια οπτική το παίρνουμε. Ωραία. Πώς, να σου πω κάτι. Χθες ο Πρίγκοβιτς κάνει tackling σε pressing στο 4-0 στο πλάγιο. Ναι. Όταν βάζει τον γκολ, το χαίρεται. Μα και με τον, με τον Υγειακό τα έκανε. Άσε τον Υγειακό, ρε. Όχι, γιατί. Με τον Υγειακό και συμπάντα τα έκανε. Το κάνει και εκεί. Άσε τον Υγειακό. Χθες βάζει την κολάρα και τον βλέπεις να πούμε. Αντιδρά. Αντιδρά. Ναι. Ξέρεις γιατί αντιδρά ο Πρίγκοβιτς. Γιατί κάποια πράγματα που θεωρούσε δεδομένα, βρέξει χιονίσει, ξαφνικά δεν τα έχει. Ναι. Και αυτό δεν είναι για να κατηγορήσουμε το παιδί. Έτσι σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται με τον Κουλούρη το Λιμνιό κυρίως, γιατί ο Πέλκας είναι σταθερά του ΠΑΟΚ. Και με τον Πασχαλάκη. Και με τον Πασχαλάκη ίσως. Αν και νομίζω το θέμα Πασχαλάκη προέκυψε και για μη ποδοσφαιρικούς λόγους και όχι πονηρούς. Μην πάει το μυαλό σας δηλαδή κάπου πονηρά. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν ήταν αυτό που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ για να ξυπνήσει. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ γοντζάλμα τώρα που θα μπει. Γιατί βγήκε ο Μακ. Έλα εδώ τώρα. Ο Τσκάμπος είναι καλή νοοτροπία και καλός επαγγελματίας. Καλός επαγγελματίας, καλή νοοτροπία. Ωραία, για να δούμε πώς θα ψάξει την ουσία. Ο Κάμπος, ε. Πώς θα ψάξει την ουσία. Κάμπος ξέρεις τα πάρεις. Δεν ξέρεις τα πάρεις. Τα σύγκη τα πλήν τα ξέρεις. Όχι, θέλει να το κυνηγήσει παραπάνω. Γιατί είχε δυναμία στην τελική πάσα και στον κόλπο. Δεν άλλαζε αυτό, ε. Καλά, αυτό δεν άλλαζε. Θα το δούμε. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα από τα πράγματα που θα δούμε. Αυτό είναι το όλο ζήτημα από το χθεσινό παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση, κατάφερε και κέρδισε ένα μεγάλο αντίπαλο με 4-0. Ο Λουτσέσκου το λέει σωστά, γιατί εγώ διαφωνώ με το φίλο εδώ. Ναι, είμαστε κακοί στο πρώτο ημίχρονο από το 15 μέχρι το 45. Αλλά δεν είμαστε κακοί γιατί δεν έχουμε οργάνωση. Είμαστε κακοί γιατί τα χαφ μας είναι αόρατα. Είναι ατομικό το πρόβλημα. Γιατί, αν ο Κάνιας στις 10 περιστροφές που επιχείρησε έβγαζε μια σωστή παλιά ανάμεσα στις γραμμές. Ωραία, το παιχνίδι μπορεί να έχει γίνει και 2-3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να είσαι οργανωμένος πίσω από την μπάλα, είναι να έχεις και 2-3 παίκτες που θα κάνουν το απλό και ουσιαστικό για να κάνεις τη δουλειά. Ο Κάνιας δεν το έκανε. Δηλαδή, αν δεν βγήκε κάτι στο Λουτσέσκου που δεν το κατηγορώ, γιατί και εγώ θεωρούσα ότι σε επίπεδο χαρακτηριστικών το Κάνιας Μαουρίτσιο είναι πιο βολικό. Έτσι πίστευα. Δεν το είχαμε ξαναδεί. Δεν το είχαμε ξαναδεί. Εδώ είναι το. Αλλά όταν το σκέφτεσαι σε χαρακτηριστικά, θες το πιο εξάρι με την ένταση στο παιχνίδι του. Το πιο εξάρι έχοντας πλάγια μπακ τα οποία ανεβαίνουν, όχι τον Κρέσπο. Μαζί σου. Και στο κάτω-κάτω αυτό που έχουμε δει είναι ότι το καλύτερο δίδυμο αυτό που έχουμε δει είναι το Μαουρίτσιο Τσίμιροτ. Αποδείχτηκε μετά την αλλαγή. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πολύ ψηλότερο ταβάνι από όλους. Δεν μπορούν να κερδίσουν οι άλλοι τον Παναθηναϊκό 4-0. Δεν μπορούν. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η διαφορά. Και ένας ΠΑΟΚ που είπαμε ότι είχε χθες κάποια θέματα. Έλειπε ο Βιερίνια, τεράστια απουσία για όλους τους λόγους. Τεράστια απουσία. Έπαιξε ο Κρέσπο αριστερό μπακ
Συμμετοχή σε δύο γκολ. Τεράστια ευθύνη αυτών που φταίνει για το ότι ο Πάοκ έπαιζε χθες με αριστερό μπακ τον Κρέσπο. Ξεκάθαρα, αλλά συμμετοχή σε δύο γκολ. Ναι. Ο Μαωρίσιο, είπαμε, ψηλό ανέτοιμος. Αν το δούμε βάλε αντικειμενικά. Βάλε μια ανοτελεία. Μαωρίσιο στις προπονήσεις της εβδομάδας αισθανόταν ενοχλήσεις. Έπαιζε η παρουσία του στην ενδεκάδα από την αρχή. Έπαιζε μέχρι τελευταία στιγμή. Πάμε παρακάτω. Αν το δούμε αντικειμενικά, για 60 λεπτά τη διαφορά πράγματι την κάνει ο Πέλκας. Οι δύο του ενέργειες κάνουν τις ομάδες να διαφέρουν. Έτσι, δεν ήταν πολύ χειρότερος ο Παναθηναϊκός και πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ισορροπημένο μάτς με τις δύο στιγμές του Πέλκα να κάνουν τη διαφορά. Αλλά γι' αυτό κάποιοι ποδοσφαιριστές ξεχωρίζουν. Από τις στιγμές που δίνουν για να αλλάξουν τη ροή ενός ολόκληρου αγώνα. Και χθες ο Πέλκας είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστός. Και στη σουτάρα στο πρώτο γκολ και στην ενέργεια στο δεύτερο, όπου βίδωσε είναι 4. Ένας με έξι. Από την αρχή της φάσης μέχρι και το τέλος. Μετά ο Παναθηναϊκός σκόρπισε και έκανε ο Διούδης, το βλέπουμε εδώ, τα αστεία του για να σωθεί. Αυτό τι είναι, το έχουν στο DNA τους αυτοί. Όχι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το πάει ο Διούδης, είναι 2-0, παίζει με 10. Αντί να πει να πούμε κάτσε εδώ να μην φάμε καμιά 12. Ωραία, πάει και κάνει mind game. Βρε αγοράκι μου, τι mind game να κάνεις. Φύλα λίγο καμιά εικόνα που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό και αναγκαστικά θα παίξεις. Εντάξει, πας να μου κάνεις mind game όπως έχεις κάνει στο Τρίκαλα Άρης. Μην μπερδεύεις τις κατηγορίες, βρε αγόρι μου. Πήγε, είδες τι του λέγε. Και στο ΜΑΚ πήγε, μετά. Ναι, πάει και στο ΜΑΚ να κάνει μανούρα. Λες και έχει καμιά γκόμενα στην κερκίδα να του δει πόσο σφίχτης είναι. Λαϊκισμός, ρε φίλε, να το δείξει κάμερα, να το δουν οι Γιάννη, να το δουν αυτοί. Αυτό. Αντέδρασε ο Διούδης. Αντέδρασε ο Διούδης. Φάει το τετράμπαλο τώρα με 4 γκολ. Δεν έβγαλε, σουτ δεν έβγαλε. Ναι. 4 στα 4, 100%. Πόσα γκολ σουτ στην εστία είχαμε. Και ένα πέμπτο του Μακ που έβγαλε στο πρώτο αυτό ήταν. Πάνω του. Ναι. Εκεί που τον πέτυχε ο Μακ. Μόνο δηλαδή. Αυτό. Ναι. Πέντε στην εστία έχουμε. 4 γκολ. Μπράβο, ρε Διούδη. Αλλά έκανε mind game. Άντε αγόρι μου, άντε σοβαρευτείτε όλοι οι επαγγελματίες άνθρωποι. Άντε σοβαρευτείτε. Καρδούλα έκανε ο Πέλκας, δεν λέει τίποτα. Εντάξει, θα ξεφωνηθεί, αλλά δεν καλά. Είναι τον αέρα. Ναι. Αυτά ως μια πρώτη αναφορά για την Τούμπα η οποία γέμισε και, και για μερικούς φιλάθλους οι οποίοι αποφασίζουν να βάλουν σε ρίσκο την παρουσία τους και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν ήθελαν να ακούσουν, άναψαν πυρσούς την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό. Η Τούμπα ξανακλίνει για ένα ή για δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα. Κάτσε, μετά παίζουμε εντός με το Λεβαδιακό. Εντάξει, δεν θα ανάψει τίποτα. Έτσι, λες εσύ. Πρέπει να το υπολογίσουμε λίγο. Πού πάει. Έχει και κύπελο. Α. Εκεί τον Ιανουάριο, εντός έδρας. Αλλά είτε εκτός ανάψει, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα ή στον Πλατανιά, είτε εντός, το ίδιο είναι. Χθες αποφάσισαν ότι αξίζει τον κόπο να δημιουργηθεί αυτή η ατμόσφαιρα και να μην τηρηθούν οι κανονισμοί και να μπει σε ρίσκο η παρουσία των ίδιων στο γήπεδο για τις επόμενες εβδομάδες. Okay, έγινε γι' αυτό. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και αναλαμβάνει και μάλλον θα υποστεί και τις συνέπειες. Γιατί η τιμωρία είναι για τον κόσμο και για τον ΠΑΟΚ βεβαίως. Η φήμη για πώληση του Πρίγιοβιτς ισχύει. Είναι ένα σούπερ που βγάζει η Νόβα τότε. Όλοι είναι προς πώληση και όλοι είναι προς παραμονή. Δηλαδή, τι να συζητήσει τώρα, γιατί είχε καμιά πρόταση. Γίνεται τέλος πάντων μια κουβέντα. Και για άλλους γίνεται. Για τον Τζίμι, ότι 3 χρόνια κουβέντα γίνεται. Δεν είναι και ό,τι πιο. Εντάξει. Ο 3-3-3 γράφει να μας παρασύρει ο τελικός χώρο. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο χειρότερος φετινός ΠΑΟΚ που έχω δει. Καλά και το χειρότερος. Εντάξει. Απλά έχουμε δει τις καλύτερες εμφανίσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν πήγε πιο πολύ στο. Σου λέω, όπως γύρισες πίσω, χωρίς να σε απειλούν αυτοί βέβαια, αν είχε την ηρεμία στα χαφ να βγάλεις τρεις μπάλες σωστά μπροστά, θα γινόταν 3-0. Το χειρότερο δεν είναι ότι αφήνεις την μπάλα στον αντίπαλο. Το χειρότερο είναι ότι την κάνεις να την παίρνεις. Ναι. Πολλές εύκολες χαμένες μπάλες σε εκείνο το διάστημα. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Όχι η οργάνωση. Φίλος γράφει το σύνθημα «Την Τούμπα θα τη βλέπετε από φωτογραφία». Για εμάς το βγάλαμε. Χόρτασε, λέει, από τον λαό
Μεγάλα βράδια έχουμε ανάγκη. Γράφει για το ότι η Τούμπα θα κινδυνεύσει και πάλι με τιμωρία. Αντί να ασχολούμαστε με το σπίτι που έκανε ο Ρουμάνος και τι φορούσε, να ασχολούμαστε καλύτερα με αυτούς, και μου έχει ποστάρει το θέμα με όσους έχουν συλληφθεί για τα επεισόδια στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, μετά τον αγώνα Βόλου του Παναθηναϊκού. Στο Μέτς. Ναι, ένας από τους οποίους συμμετείχε και στα επεισόδια στο Έθνος. Εντάξει, ήταν Ολυμπιακή και είναι... Είναι συγκεκριμένη παρέα. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ο στρατός του Ολυμπιακού και τέτοια, αυτά τα ωραία που λένε αυτοί. Η φάση του αγώνα ήταν στο πενάλτι, λέει, που ο Μακ παρακαλούσε τον Κουλούρη να το χτυπήσει εκείνος. Δεν το είδαμε. Αυτό δεν το είδα. Ούτε εγώ. Εντάξει, αφού είχε βάλει το πέναλτι στη Νέα Σμύρνη ο Κουλούρης, που ήταν και πολύ πιο αγχωτικό εκείνο. Ναι. Γιατί τώρα είναι στο 2-0 και με παίχτη λιγότερο αντίπαλους. Το πήρε ξανά. Η υπηρεσία άναψαν πριν την έναρξη. Ήταν επίδειξη αλαζονίας. Δεν είναι ότι μπήκε γκολ και μετά άναψαν πάνω στην τρέλα. Σχολιάζει ένας άλλος φίλος. Καλή εκπομπή από Σουηδία στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τελειώνει άλλο ένα μυθιστόρημα. Ωραία. Αυτά τα πρώτα μηνύματα, αυτό τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη ανάλυση και αναφορές στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, στην αγωνιστική γενικά του προβλήματος, στα παιχνίδια που ακολουθούν αργότερα και στις δικές σας απόψεις. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και βόλι. Να δούμε τι θα προλάβουμε στα επόμενα λεπτά. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το παρέτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 βλέπουμε το πρόγραμμα όπως συνηθίζουν όλοι να κάνουν υπολογισμούς. Υπάρχει βατό πρόγραμμα. Καλά λέει Λουτσέσκου να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει η ομάδα. Καταλαβαίνουμε ότι κάπου εκεί στα μισά του δευτέρου γύρου, 23η αγωνιστική με 26η, ο ΠΑΟΚ τα παίζει όλα. Έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 23η αγωνιστική, 24η έχει Τρίπολη ΠΑΟΚ, 25η έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 26η έχει Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια. Φωτιά. Που μάλλον εκεί θα παιχθεί το πρωτάθλημα. Μάλλον εκεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, στα υπόλοιπα ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ισχυρό φαβορί. Οκ, τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Απλά καταλαβαίνουμε, νιώθουμε από το περιβάλλον, από γύρω-γύρω, ότι οι γκέλες πλέον θα είναι ελάχιστες για όλους. Έκαναν από 5-6 τον πρώτο γύρο, τώρα θα είναι ελάχιστα τα μάτς τα οποία δεν θα κερδίσουν αυτοί οι τρεις που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Για το χθεσινό παιχνίδι να επιστρέψουμε. Βεβαίως το πρόσωπο του αγώνα και ο πολυτιμότερος είναι ο Πέλκας. Πολυτιμότερος αυτός που κρίνει ένα παιχνίδι. Πράγματι το έκρινε το παιχνίδι ο Πέλκας με τις ενέργειές του, κυρίως στα δύο γκολ. Δεν ξέρω, πραγματικά μπορεί να είναι και σύμπτωση. Από την ώρα που έχει επιστρέψει στη φυσική του θέση και στο κύπελο με τον Ιγυναιακό, έστω με τον Ιγυναιακό, και στο πρωτάθλημα, είναι πολύ πιο ουσιαστικός και πιο εύστοχος ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι συμπτωματικό. Μπορεί. Πάντως, ξέρουμε καλά ότι αυτός είναι μέσα στις φάσεις. Έχει τον γκολ, το μυρίζει, το έχει και το ταλέντο στην εκτέλεση. Με την Ξάνθη και με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ πιο εύστοχος και ουσιαστικός από ό,τι σε άλλα παιχνίδια. Χρειάζονται πολύ λιγότερες τελικές για να φτάσει σε γκολ. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε πως προσφέρει περισσότερα στο 10 ο Πέλκας, γιατί έχει την ουσία. Ο προπονητής του φυσικά το πιστεύει. Κάνεις και πολύ, πολύ βρώμικη δουλειά. Δηλαδή, σκοτώνεις την ανάπτυξη του αντιπάλου σου. Δηλαδή, πιέζεις καλύτερα, του στερείς τη δυνατότητα να κάνει ο Πέλκας. Ναι, ναι, 7 κλεψίματα έχει. Ναι. Του στερείς τη δυνατότητα να κάνει build-up, δηλαδή παίζει με μεγάλες. Του στερείς τη δυνατότητα να σε βρει ανοργάνωτο.
γενικά δεν του δίνεις τη δυνατότητα να παίξει. Δηλαδή, ναι, μεν εσύ δεν έχεις τον όγκο των τελικών που έχεις στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ούτε ο αντίπαλος έχει. Ο Παναθηναϊκός πόσες έχει χθες? Τέσσερις, ξέρω, πέντε. Τέσσερις, ποιες? Τίποτα δεν έχει. Ένα σούτ του Βηγιαφάνες πάνω στο ένα φάουλ. Ένα σούτ του Βηγιαφάνες στα πουρνάρια. Ήταν και πολύ αδύναμος, έτσι, δεν είχε σεντερφόρ. Ο Άλμαν δεν είναι, σεντερφόρ δεν είναι. Δεν μας πήξαν το καλοκαίρι με τον Άλμαν. Αδύναμη ομάδα. Επέλεξε να βάλει έναν Γιώχασον εκεί δεξί χαφ. Και εκεί που πάει λίγο να το στρώσει με το χίλιαμα και τα λοιπά, να είναι λίγο πιο ορθολογικός, του έρχεται το δίμη. Δεν έχει την αποβολή και τελειώνει. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει τις αδυναμίες του, στη δυσκολία τα παρατάνε. Αλλά δεν είναι και αμεληταία ποσότητα. Εντάξει. Ξέρεις, και ο Γιώχασον, φίλε, γιατί κάτω του κακή ήταν, δηλαδή, για να καταλάβω. Όχι. Όχι. Ο Πέλγας είναι πράγματι λοιπόν ο πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, σε ατομικό επίπεδο, ακόμα και σε ένα μάτς 4-0. Ο Βαρέλα είναι για άλλη μια φορά μέσα στους κορυφαίους. Μπορεί να είναι και ο ποδοσφαιριστής με τα λιγότερα λάθη χθες. Με τις λιγότερες λάθος αποφάσεις, ενέργειες. Χωρίς να δικήσω τον Μαρέζα που είναι επίσης εκπληκτικός, ο Βαρέλα, φίλε, είναι διαστημικός χθες. Και χθες. Έχει σταθερότητα και αυτό χρειάζεται η μεγάλη ομάδα. Θέλει σταθερότητα. Όχι μια φορά στο 8 και την άλλη στο 3. Δεν μπορείς να ρισκάρεις. Θες σταθερότητα και ψημένους παίκτες στον προαθλητισμό. Το είπαμε και άλλη φορά, το είπε φίλος, το είπε. Ότι αυτό που κάνει στο τέλος που περνάει την μπάλα, φίλε, ανεβαίνει πάνω και κάνει, ναι, και σακούλα στον κουρμπέλι. Δηλαδή είναι θεϊκό. Είναι και τεχνική του, είναι δυνάτεχνος. Έχει πολύ καλή τεχνική. Δείχνει και καλά σε αθλητικά προσόντα. Δείχνει καλά. Δεν τους βλέπει πλέον, δεν είναι. Έχει ξεφύγει. Είναι με διαφορά ο πιο φορμαρισμένος στόπερ του πρωταθλήματος. Ναι. Και μετά λέμε για τον Βαρέλα. Ο Μαλεζάς είναι η εγγύηση, δηλαδή του Μαλεζά ξέρεις τι περιμένεις πάντα, δεν έχεις πρόβλημα. Από και πέρα δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος έθελξε. Έτσι. Ο Πασχαλάκης. Για κάποιο λόγο χθες, μάλλον από εντολή, δεν ξέρω, μάλλον από εντολή, ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε ποτέ επίθεση με πάσα από τον goalkeeper. Περίμενε. Η μεγάλη ομάδα πλέον. Περίμενε. Μια χαρά έκανε build-up πριν στο 0-0. Δεν παίζει με βολέα τον goalkeeper. Δεν υπάρχει καμία πάσα του Πασχαλάκη. Πιστεύω ότι είναι από εντολή. Εντολή ήταν, αφού πιέζαν ψηλά οι άλλοι. Δεν ρισκάζει το 1-0. Εντάξει. Αδυναμία είναι. Αδυναμία είναι της μεγάλης ομάδας να ξεκινάει επίθεση με βολέ του goalkeeper. Γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περιθώρια να παίξει καλύτερα. Η παράμετρος που δεν υπολογίζεις είναι ότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έχεις προηγηθεί νωρίς και ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει φάσεις. Το να του δώσει την ευκαιρία να σε κλέψει τα 2/3 την μπάλα και να σου κάνει ζημιά, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε, είναι μια πιο πρακτική σκέψη. Ναι, δεν είναι καλό για το θεατή. Αλλά δεν ρισκάρεις, δε φίλε, δεν υπάρχει λόγος. Αν ο Κάνιας ήταν σε καλή μέρα και ο Μαουρίτσιο, έτσι πάλι θα ήσουν 2-0-3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Κρέσπο, ό,τι μπορούσε. Ό,τι μπορούσε, δεν μπορεί να έχει πολλές απαιτήσεις. Όχι, να σου πω κάτι. Αξιοπρεπέστατος. Ναι, όπως το συνηθίζει, εντάξει. Δεν το συνηθίζει φέτος. Ναι. Στην Ξάνθη είναι καλός. Πέρυσι καλύτερος, ναι. Και σαν αριστερό μπακ σε παιχνίδι ειδικών συνθηκών για αυτόν, ήταν πάρα πολύ καλό. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά ανέβηκε, ακόμα και το γκολ του Πέλκα ξεκινάει από μια εκτέλεση πλαγίου που είναι πονηρή από τον Κρέσπο. Του Πρίγιοβιτς. Ναι. Ο Μαλεζάς, ο Βαρέλα, ο Μάτος δεν χρειάστηκε να φορτσάρει. Ο Μάτος φορτσάρει και κάνει κάτι παραπάνω όταν βλέπει ότι η ομάδα του είναι σε κακή μέρα ή δεν μπορεί. Όταν τους βλέπει τους υπόλοιπους ότι λειτουργούν και το σκορ, δεν χρειάζεται να κάνει πολλά. Βεβαίως κάνει λάθος στο κράτημα του αντιπάλου μετά το 3-0 και θα μπορούσε να δεχθεί δεύτερη κίτρινη. Λάθος είναι από τον Μάτος. Ο Μαωρίτσιο δεν ήταν αυτός που βλέπαμε τον Οκτώβριο σε καμία περίπτωση. Προφανώς θα ανέβει και μάλλον για αυτό τον κράτησε προπονητής του 90 λεπτά, γιατί πιστεύει ότι με τη συμμετοχή θα ανέβει. Κακός ο Κάνιας, γενικά κακό το δίδυμο στα αμυντικά χαφ. Ο Μακ καλές στιγμές είχε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο και κάνει ανοησία βεβαίως στην αποβολή. Για τον Μπέλκα τα είπαμε, ο Λιμιός 8 λάθη λέει η στατιστική.
Και γενικά είναι εκπληκτικό για να καταλάβει τα περιθώρια που έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό, αλλά η στατιστική κατέγραψε χθες ότι γενικά ως ομάδα ο ΠΑΟΚ είχε πιο πολλές λανθασμένες πάσες από ό,τι σωστές. Οι σωστές βέβαια μετριούνται οι μεγάλες που ξεπερνούν αντιπάλους και όχι κάθε πάσα, έτσι. Καταγράφηκε ότι 7 παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν πιο πολλά λάθη από ό,τι σωστές ενέργειες, σωστές πάσες. Μια ομάδα που συνήθως έχει, ξέρω εγώ, 90 σωστές πάσες και 30 λαθασμένες, χθες οι λαθασμένες ήταν παραπάνω από ό,τι σωστές. Άλλο ένα δείγμα το ότι βεβαίως ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι χθες. Ο Κουλούρης την προσπάθειά του εκτός περιοχής με τον Μολέδο και τα λοιπά, εντός περιοχής είχε δύο τελικές εντάξεις, πήρε και το πέναλτι, ευστόχησε. Έδωσαν νομίζω πράγματα οι αλλαγές, έδωσαν πράγματα χθες και οι τρεις αλλαγές και ο Τσίμιροτ, εγγυημένα πόδια. Εντάξει, δεν νομίζω δύσκολα ότι... θα δούμε τι θα κάνει. Εντάξει, Τσίμιροτ. Ο Πρίγιοβιτς, πολύ καλή νοοτροπία. Ο γνωστός Πρίγιοβιτς, μισή φάση, ένα γκολ με άψογο τελείωμα και ο Κάμπος. Και δύσκολο τελείωμα. Ναι. Η μπάλα από εκεί τώρα με το σώμα ανάποδα να πάει στην οροφή με τόση δύναμη δεν είναι εύκολο πράγμα. Και εννοείται ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί. Έτσι. Αυτά και ατομικά, όπου επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε δει τους παίκτες του ΠΑΟΚ σε πολύ πολύ καλύτερα βράδια από το χθεσινό. Ο Βαρέλα είναι πάντα σταθερός και αξίζει να το αναφέρουμε. Ο Πέλκας είναι πάντα πολυτιμότατος. Αλλά όλους τους άλλους έχουμε δει σε πολύ πολύ καλύτερα βράδια. Το Μαλεζάν τον έχεις δει, νομίζω και το Μαλεζάν κορυφή παιχνίδι. Ο Μαλεζάν τόσα χρόνια πλέον δηλαδή δεν χρειάζεται καν αναφορά, την κριτική είναι αυτό που ζητάς, σταθερότητα. Καλύτερα ένας παίχτης του 6 που θα παίζει πάντα στο 6 και στο 7 από έναν ο οποίος θα μπει μια φορά και θα κάνει το 8 και την άλλη θα είναι στο 3. Ναι. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι είναι μια ομάδα σαν τον Πανετολικό που θέλει να βγάλει και παίχτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν θα βγάλει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ θα παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Ναι, και αυτό, να ξέρουμε ότι ο προπονητής ξέρει πάντα περισσότερα. Αυτοί που χάσαν τη θέση τους. Εντάξει. Ο Βιερνία θα παίξει στον Πλατανιά, είπαμε. Σκουρικοειδή τι έκανε, δεν έκανε και δεν άλλαξε πόδι. Κορυφαίο μήνυμα έρθει την προηγούμενη εκπομπή. Τι? Κορυφαίο μήνυμα για τον Βιερίνια και το Χρύσανθο. Τσαλτίδη, δεν τρέπεσαι να στέλνεις φίλο σου δίτη να την πέφτει στο Βιερίνια. Κουράγιο, Αντρέ, κουράγιο. Όλοι έχουν, όλοι. Εγώ δεν έχω κάνει σκουρικοειδή την προηγούμενη. Να, γι' αυτό έχεις αυτή την οτροπία. Δεν έχω κάνει, τον έχω ακόμα. Και εσύ. Εσύ έχεις σίγουρα το σκουλίκι μέσα σου. Σίγουρα. Εσύ το έχεις, Μάρι, ξεκάθαρα, φίλε. Το 107 σημειώνει κάτι. Έχουμε καταλάβει ότι κατά 90% ένα από τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Και αυτό από συνειδητή επιλογή δική μας. Δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα τα μελετήσουν. Ο κανονισμός αναφέρει στις τρεις τιμωρίες για πυρσό, τιμωρία του γηπέδου για μία ή για δύο αγωνιστικές. Ήδη η ΑΕΚ τιμωρήθηκε μια φορά με δύο αγωνιστικές, την μείωσε σε μία, μάλλον έτσι θα πάει το έργο. Αλλά μετά, αφού γίνει η τρίτη τιμωρία, στην τέταρτη διπλασιάζεται η ποινή. Άρα η μία θα γίνουν δύο σίγουρα μετά. Οι υπόλοιποι έχουν πειθαρχήσει. Οι αεξίδες έπαιξαν και κλεισμένο με τον Ατρόμητο και χάσανε από δική τους βλακεία. Εσύ, ναι, και πειθάρχησαν. Τώρα, αν δεν θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πειθαρχήσει... Κερδίζει, συνεχίζει, εντάξει, δεν το βλέπουμε και αυτά λίγο. Μπράβο στον Ατρόμητο. Αν δεν θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πειθαρχήσει, δεν του φταίει κανείς μετά, έτσι, η Αθήνα, αυτό το κατεστημένο και αυτά και τα λοιπά, μετά είναι αστεία αυτά. Θα είναι επιλογή πράγματι το να... Εγώ νομίζω ότι έγινε χθες. Και δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Μάλιστα. Έγινε για το πάρτι και δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα ανάψει μισός πυρσός πουθενά. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Κάποια ακόμα μηνύματα. Ένα λάθος έκανε ο Βαρέλα, μηδέν ο Στέλιος. Εντάξει, οκ. Μαζί σου.
Ποιο λάθος έκανε ο Βαρένα? Ξέρω εγώ, έχει καταγραφεί ένα λάθος. Mm. Λέει εδώ η στατιστική. Όχι, ήτανε... Α, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Ποιος είναι ο Σαβίδης? Όχι, μπαίνουν λεφτά στο λογαριασμό μου συνεχώς. Α, μάλιστα. Πώς το λένε? Ένα αυτό πράγμα... Είναι? Α, το χθεσινό κέρδος είναι αυτό. Μπράβο. Ένα πράγμα για τον Ταραντούχο Πέλκα, να θυμηθούμε την ηλικία του, γιατί μας παρασύρει το πόσο καιρό παίζει στον ΠΑΟΚ. Τι να θυμηθούμε τον Πέλκα? Ο Πέλκας, παιδιά, πρόπερση, επαναλαμβάνω, έχει 10 γκολ 10 assist στα 21 μισό και πέρσι εξαφανίζεται. Και όχι λόγω Πέλκα. Είναι η χρονιά που οι Έλληνες είναι κακοί. Είναι η χρονιά που συνειδητά από γραμμή του προϊσταμένου του αγωνιστικού τμήματος οι Έλληνες εξαφανίζονται. Και επαναλαμβάνουμε, δεν έχει να κάνει με Έλληνες και ξένους. Και αυτά που γράφονται τώρα με Ελληνάκια και αυτά είναι χαζομάρες. Χαζομάρες. Δηλαδή για τον Βαρέλα τι να πεις, είναι Έλληνας. Τι Ελληνάκια και... Όπως είναι τσολιά στα ανάκτορα. Και... Αυτά είναι αστεία. Μία ομάδα είναι, η αξιοκρατία είναι αυτή που την αναβαθμίζει. Όταν εσύ ακυρώνεις το μισό σου ρόστερ γιατί για μένα είσαι ύποπτος. Για τον Σταύρο είσαι ύποπτος. Και τα κάνεις αυτά γιατί έχει αμάκα όσες περισσότερες μεταγραφές φέρνεις. Χαρακτηριστικό του πώς, ωραία, σκέφτεσαι για την ομάδα είναι ότι με έφερε στον ανάπηρο πολέμου για αριστερό μπακ και εγώ δεν έχω αριστερό μπακ τώρα. Ένα από τα πολλά που έχεις κάνει. Εντάξει. Αυτό το πράγμα λοιπόν ακύρωσε την έννοια της ομάδας. Τώρα που παίζουνε οι ξένοι που νιώθουν και γουστάρουνε, οι Έλληνες που έχουν ποιότητα και γουστάρουνε. Ας την εθνικότητα, ρε. Ναι, αυτό λέω, τη μίξη, ρε. Είναι, υπάρχει μια μίξη πλέον. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα. Εννοείται δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα. Αλλά όχι ότι θα βγάλουμε άχρηστο κάθε τι ελληνικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μόνο αυτό θίξαμε, τίποτα άλλο. Από και πέρα. 12 άνθρωποι φύγανε. Ναι. Και πήγαινε, πες εσύ το Χαρίση τώρα, που γιατί γίνονται κουβέντες, γύρνα πίσω. Άμα δεν γυρίσει, να δεις τι έγινε. Άμα δεν γυρίσει. Και το δεις full στην face. Στην Gladbach ή στη Χέρτα και στην. Ναι, full face κυρόπαλο. Άμα δεν γυρίσει. Ο λαός θέλει περιγραφή των γκολ. Για εμάς μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, τουλάχιστον το 1-0 που είναι το πιο εντυπωσιακό, ας το βρούμε, Χρήστο, από τον συνάδελφο. Το 1-0 τουλάχιστον, που είναι η γκολάρα της βραδιάς, για να το παίξουμε με το που επιστρέψουμε. Κάτι άλλο το παιχνίδι χθες, ο Ουζουνίδης δεν παραιτήθηκε, όπως περίμενα αρκετή στο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είπε να γίνουν τα δύο αυτά μάτς και βλέπουμε το Δεκέμβριο. Εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί και να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά, δηλαδή. 15 δεν έχει. Ναι. Τον έχει περάσει ο Κούγιας. Λαμία, ναι, ναι. Ενδέκατος είναι. Από κάτω του πώς είναι? Λεβαδιακός, Πανετολικός, Απόλλων, Κέρκυρα. Και το Πλατανιάς που... Πέφτουν η μεγάλη δύο. Ομάδα που δεν ξέρει να... Να το παίζει το παιχνίδι αυτό μπορεί να έχει πρόβλημα. Ναι. Μπορεί να μετά από κάποιο σημείο να αλλάζουν πάσα από το βάρος αυτή. Να σου πω, υπάρχει και άλλη παράμετρος, φίλε. Χειμώνα φεύγει, σίγουρα Χουλτ. Ναι, προσπαθούν ναι. να πουλήσουν τον Κουρμπέλι. Τι να πάρουν. Ο Μολέδο. Προσφυγές θα σκάσουν. Και μετά θα πει ο Χατζηγιοβάνης που θα πρέπει να σώσει τον Παναθηναϊκό. Πού να το σώσει ο Χατζηγιοβάνης? Οκ, okay, αυτή είναι η κατάσταση. Έβγαλε χθες ο κόσμος του ΠΑΟΚ μένος για τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να καταλάβουν και οι Παναθηναϊκοί γιατί τους βλέπω όπως αντιδράνε. Ναι. Όταν εγώ έχω υποστεί 30 χρόνια σφαγών, λαμογιάς, ωραία και χίλια δυο. Ξεπεράστηκε αυτό. Ναι, πρόσεξε με. Αυτό κυρίως ναι. είναι το τι γίνεται τελευταίο και διάστημα από τη διοίκηση. Διοικητικά την περασμένη άνοιξη προσπαθώντας να εξισώσει τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό του παρελθόντος, αυτή είναι η αντίδραση. Εντάξει. Ναι, ναι, να το καταγράψουμε. Υπήρχε από την αρχή ένα μένος ότι εμείς θα σας τελειώσουμε στη Β' Εθνική, ένα το οποίο καταγράφηκε και στην Αθήνα, το βλέπουν, το νιώθουν και δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι φταίει ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι. Ο ΠΑΟΚ απαντάει συνήθως. Άλλο από το χθεσινό παιχνίδι. Αυτά προς το παρόν. Να κλείσουμε την περιοχή, να ακούσουμε και εσάς. Τι άλλο έχετε? Ναι, έχει υποθεί ένα μεγάλο σύνθημα για τον Ουάρντα στο Περιστέρι. Δεν λέγεται. Και τα λοιπά. Φίλος γράφει, πέρυσι
Σε 1300 λεπτά είχε 7 γκολ και 2 ασίστ το Πέλκας. Φέτος σε 950 λεπτά έχει 5 γκολ, 4 ασίστ. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ένας παίκτης από το επίπεδο της εμπιστοσύνης που θα δεχτεί από το κλαμπ. Ωραία, μπορεί να γίνει και πιο αποδοτικός. Όταν εσύ μετά από σεζόν με 10 γκολ, 10 ασίστ παίρνει καμιά 12 παίκτες για να μην παίζει ο Πέλκας. Τι θα σου κάνει ο Πέλκας δηλαδή. Και όταν σφίξαν οι κόλλοι, ο Πέλκας μπήκε βέβαια πάλι, εντάξει. Στο ημιτελικό. Σε επιστρέφουμε και με γραμμές. Έχει ξεκινήσει η κλήρωση για τους 16 του Champions League. Πρώτο ζευγάρι, Juventus Tottenham. Ο Νέντβετ δυσκολεύονταν να κρύψει το χαμογελό του, γιατί η Juventus ήταν από τους αδύναμους που θα έπαιρνε μία από τους δεύτερους που θα έπαιρνε μία από τους πρώτους. Και πήρε την Tottenham. Και βέβαια ψιλογελάνε οι Ιταλοί, δηλαδή το παλεύουν να μην το δείξουν. Ναι, έπεσε η Λίβερπουλ. Όχι, Βασιλεία. Η Βασιλεία κληρώθηκε. Ετοιμάστε τα μαγνητοφωνάκια. Ετοιμάστε τα κασετοφωνάκια. Πώς τα λέγανε εκείνα τα Walkman. Τα Walkman. Τι λέει, Βασιλεία Manchester City. Καλά. Για τυπικούς λόγους θα γίνουν οι αγώνες. Βασιλεία Manchester City. Ωραία, over. Ετοιμάστε λοιπόν να ακούσετε τι συνέβη χθες στο 1-0 του Δημήτρη Πέλκα εδώ στον Λίμπερο, με κόλκα στο γήπεδο, με τσαρό στο στούντιο. Σε λίγα δεύτερα, ενώ βγαίνει ο Κονσεϊσάο, ο μεγάλος Πορτογάλος. Ο τεράστιος Πορτογάλος. Που μπορεί να παίξει με τη Λίβερπουλ. Παίζει, είμαι Μάντσεστερ, είμαι Ρώμα, είμαι Λίβερπουλ, είμαι Παρί, είμαι Μπαρτσελώνα. Μόνο Μπαρτσελώνα και Παρί φοβάται. Τα άλλα τους έχει και τέτοια. Ποιο είναι τη Λίβερπουλ? Δεν τη βλέπει. Ναι, καλά. Αυτή που δεν κέρδισε το Ρούνι χθες. Άσε μας, Δημήτρη. Η μεγαλύτερη κλοπή στο φετινό πρωτάθλημα. Η κλοπή από όλες τις απόψεις. Και ποδοσφαιρικά και διαιτητικά. Πόρτο, Λίβερπουλ. Δεν τους βλέπω. Έχω από Μπακάρ μπροστά, έχω τον άλλο να τον. Ναι, ναι. Πήγαινε δεύτερο παιχνίδι στην Αγγλία. Σέρτζιο, μην πας καθόλου. Δεν τους βλέπει ο Σέρτζιο αυτούς. Είχε και πιο δύσκολες κληρώσεις η Λίβερπουλ. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το 1-0 χθες εδώ από την τάδοση του Λίμπερο. Λάθος του Γιώχανσον πάνω στον Κάνιας που περνάει την παλιά για τον Πέλκα. Πέλκας με χώρο. Θα πλασάρει ο Πέλκας. Γκολ! Γκολ για τον Πόκ! Γκολ για τον Πόκ! Με τον Δημήτρη Πέλκα. Υπέροχο! Να πετυχαίνει απίστευτο γκολ. 1-0 ο Πόκ. Στις αράχνες η μπάλα. Θα μας κάνει καταγγελία φιλοζωική. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο γκολ. Με τον Δημήτρη Πέλκα. Ζωγραφιά. Να σημαδεύει στο γάμα της εστίας του Διούδη. Εκεί που οι αράχνες φτιάχνουν τη φωλιά τους. Ζωγραφιά από το Δημητράκη τον Πέλκα. 1-0 ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι. Δεν μπορούσε να κάνει ο Διούδης τίποτα. Σπουδαίο γκολ, Σταύρο. Σπουδαίο απίστευτο γκολ. Αυτό Δημήτρη ήθελε. Πέλκα. Έτσι ήταν χθες το βράδυ, στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Βγήκε Σεβίλη Manchester United και βγαίνει η Real, που ως δεύτερη θα παίξει ή με Παρί ή με Ρώμα ή με Μπεσίκτας. Μπεσίκτας θα την πληρώσει. Θα ανοίξουμε γραμμές, ας δούμε έτσι από περιέργεια την κλήρωση στην οποία θα είναι του χρόνου ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Δεν θα είναι μόνο 30, θα έχει πάει και στους 16 ο ΠΑΟΚ, ναι. Ω, Παρίσι Ζερμέν. Πω! Παρίσι Ζερμέν, Ρεάλ. Ρεάλ, Παρίσι Ζερμέν. Γελάνε όλοι οι υπόλοιποι, έξω τους δύο. Πω! Όποια περάσει θα το πάρει. Γελάει και ο Μαρκέτη, γελάει και το Κίβο από πίσω η ταμπέλα. Όλοι γελάνε. Ρεάλ, Παρίσι Ζερμέν. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα. Τι λέει, Σαχτάρ. Σαχτάρ. Είναι φίλε. Και Σαχτάρ μέσα, ρε. Σαχτάρ περπατητή πέρασε, ρε. Τι να είναι και Σαχτάρ. Ρώμα, Μπαρτσελόνα, Μπεσίκτας. Εδώ τώρα το ωραίο το ζευγάρι που δεν έχει καμία τύχη από τη Σαχτάρ είναι η Ρώμα. Δεν τη βλέπει η Σαχτάρ. Να ξέρεις. Ας πάρει την Μπεσίκτας για να γίνει ένα. Να πάει ένα outsider να προχωρήσει. Μα θα περάσει και τη Ρώμα. Μόνο με την Μπαρτσελόνα θα έχει θέμα. Ρώμα. Ρώμα. Πέρασε η Σαχτάρ. Σαχτάρ, Ρώμα. Τα τσουτσέκια αυτά που δεν βάλαν γκολ. Τότε. Τότε, ναι. Που δεν βάλαν γκολ στην Κιέβο χθε. Ήδη τι έχει βγάλει ο. Έχω δει τι έχει βγάλει ο Σουρεντίνο, ναι. Juventus Tottenham, Βασιλεία Manchester City.
Πόρτο Λίβερπουλ, Σεβίλη Μάντσεστερ United, Ρεάλ Παρίσι Ζερμέν, Σαχτάρ Ρώμα και άλλο ένα έχει πρέπει να έχει μείνει, οι δύο. Τσέλσι. Σα είπε σύκτα. Η ντροπή τη Αγγλία που βγήκε δεύτερη. Ο, είμαι Μπαρτσελόνα, είμαι Μπεσίκτα. Και ποια είναι η άλλη που είναι για την Μπαρτσελόνα. Δεν θυμάμαι. Τσέλσι. Τσέλσι Μπαρτσελόνα. Τσάβι Αλόνσο την κλήρωση. Εκεί κατάλαβε. Βγάλει την αρέ. Βγάλει την Μπαρτσελόνα. Θα το αποκλείσουν οι Άγγλοι. Βγάλει την Μπαρτσελόνα, ρε. Βγάλει την αρέ. Ναι, βγάλε. Ε. Μπαρτσελόνα, ναι. Τσέλσι Μπαρτσελόνα. Α, πάντα περάστε τώρα Ισπανί. Από το μεγάλο Κόντε. Και οι Τούρκοι με ποιον έχουν μείνει. Δεύτερο μεγάλο ζευγάρι λοιπόν, Chelsea Barcelona, που ήταν και πολύ πιθανό να πέσει. Α, η Bayern είναι. Bayern Besiktas, που βλέπω το Αρίνα. Που μπορεί να έχει 30.000 Τούρκους. Μισό-μισό. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, με κέντρο ανακύκλωση οχημάτων Αλφόντση Λιμπόνη στο 23-17-85-4-4-4. Ήδη υγιεινή φτύκα Απόλυνο 39 στην κάτω Τούμπα με επώνυμο πλακίδι Ισπανικό και Ταλικονίκο. Ένα είναι ίδιο με μένα, ρε, στην Μπεσίκτα. Κοίτα, κοίτα. Αυτό δεν ήταν η φωτογραφία, ρε. Δεν ήταν δικιά μου. Κέντρο μπαταρία Ιταλό. 23-15-45. Δεν ξέρω, το δούμε σε κανένα Ολυμπιακό 24 για να γράφω στη Γιάννη. Με γιατί... ο Τέκο 10-20-30 για να κλείσει τελέχο για το αυτοκίνητο, για το όχημά σα να περάσει έλεγχο. Και ΕΕ, η εταιρεία επίστρωση εξωτερικών χώρων από το 1963, sa.gr. Λοιπόν, 23-10-287-888 για να ακούσουμε και εσάς που συμφωνείτε, που διαφωνείτε, τι είδατε χθες στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για την ομάδα, για ατομική απόδοση, για το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Αρκετοί και στα μηνύματα έχετε θέσει το θέμα των πυρσών. Έγινε. Δεν θα ανάψει άλλο μόνο, εντάξει, θα μην το κάνουμε και ζήτημα τώρα. Εντάξει, δεν θα ανάψει άλλη φορά. Ναι. Πάμε να σας ακούσουμε στο 287 και 3 οχτάρια. Τι έχετε άλλο να πείτε, να συμπληρώσετε, να διαπιστώσετε, πέρα από όσα είπαμε και εμείς. Καλό μεσημέρι στον πρώτο φίλο. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλά είστε, γιατί να μην είστε καλά. Άμα κερδίζω ΠΑΟΚ παντού. Έλα. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, κανονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Το γεγονός ότι δεν παίξαμε όσο καλά θέλαμε δεν σημαίνει ότι η νίκη είναι μικρότερης σημασίας ή θα το χαρούμε λιγότερο. Βεβαίως. Το ποδόσφαιρο των πραγμάτων, πράγμα το οποίο σας δεν σας βολεύει, ναι, γιατί είστε υποχρεωμένοι και καλά κάνετε να πουλάτε μια επιστημοσύνη, δηλαδή να στηρίζεται κάθε φορά σχέση αιτίου-αιτιατού με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για όσους βλέπουμε χρόνια ποδόσφαιρο. Μπορείς να είσαι καλός και να χάσεις, μπορείς να είσαι κακός και να κερδίσεις. Ναι. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν ήμασταν πως θέλαμε να είμαστε δεν σημαίνει ότι δεν κερδίσαμε δικαιότατα και δεν πρέπει να το χαρούμε, να το γουστάρουμε, να τα σπάσουμε. Φυσικά, φυσικά. Και ο Γάβρος δεν ήταν ελκυστικός το Σαββάτο, αλλά έβαλε 4 γκολ στο Αγρίνι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει 4 στο Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτός ο Παναθηναϊκός, αυτός ο Παναθηναϊκός κέρδισε ο Ολυμπιακός, κόντρα να κερδίσει η ΑΕΚ. Βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε μέσα στην λεωφόρο του Πανιόνιο, δεν είχε το Μολέδο, εκτός αν θεωρείτε ότι ο Μολέδο είναι μέτριος παίκτης. Και Βιαφάνες και Κουρμπέλης. Εκτός αν θεωρείτε ότι ο Βιαφάνες, εκτός από καλό παιδό, για να μην πω τίποτα άλλο και με κόψτε, είναι μέτριος σαν αθλητής. Καλούτσικος. Δεύτερη κόκκινη κάρτα, χασί. Αλλά χαίρομαι που ως τώρα, γιατί όταν θα το κάνει θα τον βγάλω στον τάκο και θα το στυλιτεύσω, αθλητής του ΠΑΟΚ δεν έκανε αυτό που έκανε χθες ο κύριος Βιγιαπάνες και στο ΆΚΑ ο κύριος ο διεθνής άσος, πώς λέγεται, που είναι μόνο για φωτομοντέλο σας, ωραία μάτια, Μπακασέτας. Ναι. Λοιπόν. Αυτό που έκανε ο κύριος Μπακασέτας στον κύριο Μπίσεσβαρ, χαίρομαι που δεν το κάνει παίξει του ΠΑΟΚ. Γιατί καταλαβαίνω κάποιον που θα με κλωτσίσει πάνω στην τρέλα, πάνω στη φάση. Είμαι πολύ μεγάλος πια. Δεν με στεναχωρούν αθλητές που μπορεί να βγάλουν μια τρέλα, μια απόρρωση, να πάρουν για την ομάδα του. Αλλά αυτές οι δύο ενέργειες δεν ήταν ενέργειες από την ένταση του αγώνα. Ήτανε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εννοείται. Και του Βιγιαφάνες ήταν στημένο.
ότι πήγε να πάρει κάρτα για άλλη μια φορά. Πρώτα απ' όλα χτυπάει το ΜΑΚ. Χτυπάει το ΜΑΚ. Και τη λιβαριά τα κάνει και παντού τα κάνει. Παντού τα κάνει. Είναι τέτοιος, είναι τέτοιο παιδί. Δηλαδή και στα Γιάννα θα το κάνει για να πάρει κάρτα από τον Γιαννιώτη. Έτσι είναι τέτοιος. Δεν τον ζηλεύω καθόλου, να τον χαίρονται αυτοί που τον έχουν. Τον παιχταρά τους. Εγώ θα το έκανα πάντως. Αν έπαιζα από εδώ θα το έκανα αυτό. Sure. Θα πήγαινε να πάρω στην ίδια κάρτα από τον αντιπάλους. Όταν θα το κάνει παίκτης του ΠΑΟΚ θα βγω και θα τον πω. Επίσης ναι. Θέλω να σκαταγγείλω Χαλίφηδες. Ναι. Γιατί στη δεύτερη κίτρινη του Μάντος που είναι Μάρς, η Νόβα δείχνει τη φάση από την αρχή. Γιατί τη δείχνεις κυρία Νόβα από την αρχή? Παλιά θα μας έδινε μόνο το τράβημα του Μάντος. Αυτό τι σημαίνει κύριε Δημήτρη? Αυτό σημαίνει ότι είσαι Χαλίφηδες. Γιατί να φάνει όλη η φάση για να με δείξεις εσύ ότι ο δολοφόνος ο Μάντος έχει δίκιο? Ότι πήγε να σταματήσει τη φάση γιατί νόμιζε ότι ο Σιλιαράς θα σφύριζε το προφανές φάουλ που τον έχει γίνει 10 δευτερολέπτου πριν. Άμα την κλαδέψεις καλά τη φάση, να αποδελτιώσεις σωστά και δείξεις μόνο το κράτημα του Μάντος, όπως έπρεπε να κάνει, αν δεν είσαι Χαλίφης. Άρα τι είσαι? Χαλίφης. Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Πάμε επόμενη. Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Καλά εσείς? Καλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω το εξής, να ξεκινήσω χρονολογικά, μια και είπε και ο προηγούμενος ο φίλος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι θα γινόταν ρε αν δεν παίζαμε χθες με τον Παναθηναϊκό και παίζαμε με τον Πανετολικό μετά την ασίστ του Μόρα, μπορείτε να μου πείτε? Χαμός. Ποια ασίστ? Το χειρότερο δεν είναι η ασίστ. Αυτό. Απόλυτο. Εγώ μερικές φορές δεν το καταθέτω. Δεν είναι η ασίστ. Λέει, αλλά είχε απόλυτο δίκιο. Παραλήρημα θα γινόταν. Δεν είναι η ασίστ. Το δεύτερο γκολ είναι το θέμα, όχι η ασίστ. Γιατί στο δεύτερο δεν του είπε περάστε του αλλού από την εσωτερική. Όπως μου είπε ένας φίλος, είναι το πρώτο, πρώτο πίβοτ στην ιστορία του αθλητισμού που δεν υπάρχει επαφή επιτιθέμενο με αμυνόμενο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο παρακάτω. Θεωρώ απίστευτα τυχερό τον Παναθηναϊκό που δεν έπαιξε χτες ο Βιερίνια. Αλήθεια το λέω αυτό. Ναι. Καθαρά τεχνικά και καθαρά παιχτικά. Και όχι μόνο γιατί θα είχαμε βάλει 10 μπάλες πιο πολλές μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα παίζαμε ούτε μονόπατα, αλλά κυρίως η έκρηξη που θα γινόταν και με αυτό όπως έπαιξε ο Πέρκας, θα είχαν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια από το 30. Τεράστια η απουσία του, τεράστια. Τεράστια απουσία, παιδιά, έτσι, και ηγετική και τα λοιπά. Και από στημένα και όλα τα πάντα. Και παιδιά με τον Μαουρίτσιο, προέρχεται από τραυματισμό που κανονικά, αν ήταν και λίγο δημόσιος υπάλληλος, θα ξεκίναγε από σήμερα, από αύριο προπονήσεις. Έτσι, όπως είχαν πει γιατροί. Ναι, ναι, ναι. Είναι φιλότιμο το παιδί αυτό. Σωστά. Λοιπόν, ο Βαρέλα, παιδιά, είναι παγκόσμια κλάση. Δηλαδή, μου δίνει αυτό που δεν μου έδωσε πέρσι. Έτσι, σε βαθμό δηλαδή που τον βλέπεις και λες δεν υπάρχει περίπτωση, θα πεταχτεί ο Βαρέλα και θα κόψει, ας πούμε. Σε πολλά παιχνίδια πια. Λοιπόν, και θα συμφωνήσω ότι η ομάδα θα αποκτήσει μια πολύ μεγαλύτερη οντότητα. Όπως επίσης, συγγνώμη γιατί μου έρχονται φλασιές τώρα, ναι. Να μην τα βάζουμε και με το Λιμνιό. Το παιδί είναι νεαρό. Αυτό να το καταλάβουμε όλοι μας. Έπαιζε πρώτη φορά στη ζωή του καταρχήν, ναι, με 30.000 κόσμους. Ναι, δεν με χάλασε ο Λιμνιός. Εγώ διαφωνώ με τον Μίτσο όπως το πιάνει. Και εγώ διαφωνώ με τον Μίτσο. Ναι. Λοιπόν, πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό με τον Λιμνιό. Άλλη κουβέντα αυτή. Αυτό να καταλάβουμε όλοι μας. Θα το στον Πλατανιά τι προετοιμάς, Λιμνιό ή... Για φέτος λέω. Και εγώ ξέρεις τι είδα με τον Δημητράκη τον Μπέλκα, πέρα από τα σουτ. Γιατί στο σουτ μπορεί να πάει και έξω η μπάλα ή μπορεί να μην κάτσει ή μπορεί να μην οτιδήποτε. Εγώ έβλεπα το Δημητράκη που τους τράβαγε όλους μπροστά και τους έλεγε. Δεν είναι Δημητράκης. Δεν είναι Δημητράκης, όχι. Έγινε ο άλλος είναι Δημητράκης. Έγινε Μιτσάρας, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω για την ομάδα που πιστεύω ότι πέρα από το αριστερό μπακ που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε, είναι στο εξής. Ότι και συμφωνώ απόλυτα ότι αν η ομάδα είχε ένα εξάρι να δέρνει, ο Σταύρος το λέει με όγκο, με αυτό, να δέρνει πίσω ένα εξάρι. Μη σας πω δηλαδή όπως χτες ο Παναθηναϊκός έπαιζε και ο Κουρμπέλης, δεν έπαιζε μόνο Βηγιαφάνες και ο Μολέδο, ναι, δεν παίζανε στο άλλο, που είναι σημαντικός τους παίχτης, mm-hmm, ο Κουρμπέλης. Αν είχες ένα εξάρι να δέρνει από πίσω, η ομάδα θα ήταν τελείως μα τελείως διαφορετική. Και ένα τελευταίο, ναι, επειδή μας το παίζουν οι Παναθηναϊκοί ότι δηλαδή η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου και τα αρέστα και σας παρακαλώ λυπηθείτε με και δεν συμμαζεύετε, θέλω να πω το εξής. Έχετε δει ξανά σε άλλο παιχνίδι από αυτά που έχασε φέτος ο Παναθηναϊκός τον Ουζουνίδη τόσο λυσασμένο?
Εντάξει, λένε τώρα, είναι λέμε, και αυτό υποπίεση. Εντάξει, τώρα τι σα μένει. Δεν έχει τίποτα. Με συγχωρείτε, είναι 3-0 το παιχνίδι να πούμε και έχει φτάσει στη σέντρα να ουρλιάζει για το Μάτος. Εντάξει. Τα ψιλοπαρατάει. Μην κοιτάς εσύ τώρα. Σκέψου και σε τι φάση βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει, μην είμαστε κακοί. Δεν τον λυπάμαι καθόλου, γιατί φίλε μου, παίρνω από Αθήνα και άκουσα τη συνέντευξή του, όταν τελείωσε το 2-3 την επόμενη μέρα. Ώρες είχαν περάσει. Έχεις δίκιο γι' αυτό. Έχεις δίκιο. Πέρυσι έκανε πολλά. Είναι πόσο κακό μας έχει κάνει αυτή η ομάδα. Μπράβο. Γι' αυτό βγήκε ο Μολίνς και μιλούσε για εκδίκηση. Έτσι. Έχεις δίκιο. Λέμε όλα. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά. Τους έβαλε, λέει, το ρεπορτάζ. 2,5 ώρες το κορωτή και ναι. Τους έλεγε και τους έλεγε και για τους το τι μας έχει κάνει αυτή η ομάδα. Δεν τους έλεγε με τον Ατρόμητο. Ναι. Δεν τους έλεγε με τον Πανιόνιο. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Συνεργαζόμενη ομάδα με τον Ολυμπιακό είναι. Τι αγχώνεσαι εσύ. Έχει δίκιο για ό,τι έλεγε ο Ζουνίδης πέρυσι για τον ΠΑΟΚ. Τεράστια κακή έβγαλε πέρυσι. Έβγαλε μετά το. Για όσα μας έκανε αυτή η ομάδα. Τι σας έκανε αυτή η ομάδα. Τι σε έκανε. Έχασες 5-4 με το Γλύκο στον ημιτελικό. Τι σου κάνει ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Τώρα εγώ πήρα λίγο να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Όσοι η φωνή μου είχε απομείνει από χτες και τα 750-800 χιλιόμετρα που έκανα για να πάω να δω τον ΠΑΟΚ. Α, ήσουν εδώ. Βέβαια, ρε. Κανονικά. Έλα, ακούς πώς γύρισα, δεν μ' ακούς. Ναι, ναι. Τι σας είπα όταν τέλειωσε το μάτς με την ΑΕΚ. Σας είπα ότι ο μόνος από πέρυσι που έχει στόφα πρωταθλητισμού και είναι για τα μεγάλα μάτς είναι ο Βαρέλα. Ναι. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Ναι, βεβαίως. Και συμφωνήσαμε. Τι σας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πόλο Κουτσολιάκος. Τι σας είπε και με λέγατε Κουτσολιάκο, κλείσε Κουτσολιάκο μου λέγεις. Ότι... Ότι η παιχτάρα του ΠΑΟΚ λέγεται Δημήτρης Πέλκας. Είναι ποδοσφαιρικός έρωτας αυτό το παιδί. Από την πρώτη μέρα με την πλέη γεχούντα. Ξέρει μπάλα. Από εκεί και πέρα τα μυαλά του να είναι στο κεφάλι και όλα θα γίνουν. Τίποτα άλλο. Το παιδί αυτό ξέρει μπάλα. Δεν είναι Σαλτικίδης. Δεν είναι Αθανασιάδης. Δεν είναι ξέρω εγώ ποιος έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Αυτός κοντρολάρει, πασάρει, μπριμπλάρει, σουτάρει. Έχει ταλέντο το παιδί. Είναι παιχτάρα. Και άμα γίνει και ηγέτης του ΠΑΟΚ, ακόμα καλύτερα. Και ο Πόλο Κουτσολιάκος θα κάνει άλλη μια πρόβλεψη τώρα ναι. Για το επόμενο που θα το δείτε και θα σας ξαναπάρω μετά πάλι να σας πω. Ναι. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος του χρόνου θα είναι ο Ευθύμης ο Κουλούρης. Αυτό είναι. Είναι τεράστιος παίχτης. Είναι τεράστιος παίχτης. Μόνο την κίνηση χωρίς την μπάλα να φτιάξει. Τα άλλα όλα τα έχει. Λίγο την κίνηση χωρίς την μπάλα να φτιάξει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι ο σύντροφος Σταύρος να πούμε. Δεν, ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει τον κόλ Ευθύμης. Ο Ευθύμης θα είναι μια ζωή να φορ τον 8-10 γκολ τη σεζόν. Παραπάνω δεν νομίζω. Φίλε, έχει γκολ σε όλα τα παιχνίδια με τις μικρές εθνικές κτλ. Για μένα ο Κουλούρης είναι παίκτης χαμάλης, δηλαδή για να αναδείξει τους άλλους. Δεν είναι τυχαίο παραδείγματος ότι με τον Κουλούρη στα φορ. Ο ΠΑΟΚ έχει 9 γκολ σε 3 παιχνίδια, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εγώ νομίζω ότι το παιδί αυτό έχει ταλέντο γιατί τον βλέπω ότι πρώτη γυρνάει μαζί με την μπάλα πολλές φορές. Έχει πολύ δυνατό σουτ και καλό και τεχνικό σουτ. Και σου λέω, το μόνο που του λείπει είναι η κίνηση χωρίς την μπάλα να κάνει για παράδειγμα αυτό που έκανε χθες ο Πρίγκιπης πιο. Ότι βλέποντας τον Κρέσπο να πασάρει, δεν πάει και κολλάει απάνω στον αμυντικό Πρίγκιπης. Κάνει δύο βήματα. Ο Κουλούρης ξοδεύει πολλή ενέργεια για να αναδείξει τους άλλους. Και είναι λογικό ξοδεύει, να μην βγαίνει στον γκολ όσο βγαίνουν οι άλλοι που έχουν περισσότερες ανάσεις. Αυτό είναι το έργο. Όταν η εμπειρία του όμως θα μεγαλώσει στα 4-23-24, θα το δούμε όπως αυτό. Είναι ο Πέλκας τώρα, θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα και τις δυνάμεις σου, θα είναι και πιο δυνατός. Σίγουρα δεν είναι παίκτης για να τον απαξιώσεις όπως κάνανε πολλοί. Ποιο Κουλούρη και ποιο Κουλούρη. Μα τα κάναν μπαλόνια. Είναι παίκτη του ΠΑΟΚ Κουλούρη. Δεν υπάρχει ποιο Κουλούρη. Παιδιά, δεν μπορεί να βλέπει έναν 19χρονο και να. Όπω λε στο Λιμνιό τώρα. Είναι, το λέμε και καλά κάνετε και το λέτε. Θα έχει καμπανεβάσματα το παιδί. Μην το βλέπει ότι είναι ταλέντο. Αλλά μην περιμένει τώρα κάθε μέρα ο Λιμνιό να μπαίνει μέσα και σου παίρνει το μάτσο μόνο σου. Δεν γίνεται. Θα έχει υπομονή. Θα ανεχτεί και το σκαμπανεύασμα που θα έρθει και σε κακή στιγμή. Πρέπει κάπου να τα δούμε αυτά. Το πρωτάθλημα θες να πάρεις. Ναι, δεν σου είπα να τον παίξει. Αυτή τη στιγμή αξίζει να παίζει ο Λιμνιός.
Αύριο μπορεί να μην αξίζει να παίζει. Βλέπω ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη στο μάτι. Αύριο μπορεί να δει τον Μπακ και να σε τρελάνει. Μπορεί να ο Βιερίνια, ξέρω εγώ, να πάρει ένα καλό αμυντικό, να πάρει ένα καλό αριστερό. Εννοείται. Μπακ, εννοείται. Που είναι και πιθανό, ακόμα και το Γιαννούλη να πάρει στο Βιερίνια, θα πάει μπροστά. Φυσικά. Οπότε, εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα, έγινε. Το χέρι του κάθε παίχτη είναι να το εκμεταλλευτεί. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα λέμε Αγρίνιο, θέλω να σας δω Αγρίνιο. Έγινε, γεια. Μην κλείσετε η επόμενη. Θα ακούσουμε και τι ώρα είναι σε λίγο. Όχι, πάμε στις γραμμές αργότερα η ώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι κερδίσαμε από προσωπικές ενέργειες. Ναι. Δεν νομίζω ότι είχαμε την... ή μάλλον για να το πω όπως θα έπρεπε. Βάζουμε το πρώτο τον γκολ. Ό,τι καλύτερο στο 8ο, 9ο ναι. λεπτό. Με τέτοιο κόσμο. Και η ομάδα χάνει συνέχεια στο κέντρο. Την δεύτερη, τρίτη παλιά είναι χαμένη. Δεν ξέρω αν το είχατε φυσικά, δει. Φυσικά. Σε κακή ημέρα πολλοί παίκτες. Είναι Κάνιας και Μαουρίτσιο εκτός αγώνα. Εκτός αγώνα είναι. Mm. Εκτός αγώνα. Γιατί ορισμένοι λένε για τον Παναθηναϊκό ότι ήρθε έτσι και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Mm. Και δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό τόσο όσο έχει να κάνει με τη δικιά μας την ομάδα. Τελειώνω με τη φάση αυτή. Μην προσωποιούμε, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, μην υπερβάλλουμε τόσο πολύ από ορισμένες ενέργειες. Για μένα είναι σαν να έπρεπε να υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, εγώ τον Μπέλκα, που θέλω να καταλήξω τώρα, εγώ τον Μπέλκα, επειδή τον ξέρω από παλιά και τον έχω δει, θεωρώ ότι δείχνει τον εαυτό του τόσα χρόνια. Ο Μπέλκας. Το παιδί αυτό ξέρει τόση μπάλα που αδικεί τον εαυτό του. Ορισμένες φορές, γιατί είναι ή του 10, γιατί μας είχε τρελάνει με κάτι γκολ που βάζει, ξέρω εγώ, που τρελαίνεσαι, που λες είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και κάποιες φορές δεν υπάρχει στο γήπεδο. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω από αυτόν, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν. Ναι. Πάρα πολύ σε αυτόν. Λοιπόν, τώρα... Ένα από τους παίκτες που εκτός έδρας είναι η αλήθεια ότι διαφέρει αρκετά η απόδοσή τους. Και όμως και την κουλάκια στα βάζει και εκτός έδρας. Κύριε Δημήτρη, να σε πω λίγο το εξής. Σε λέω κύριε Δημήτρη γιατί δεν γνωριζόμαστε. Αλλά έτσι πρέπει. Ο Πέλκας, δηλαδή, όπως το λες τώρα εσύ, ξέρω εγώ, εκτός έδρας. Γιατί το πηγαίνουμε εκτός έδρας και εντός έδρας έχει γίνει αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω και αυτό που λένε για τον Μπρίγιοβιτς, παραδείγματος χάρη. Εκτός έδρας είναι έτσι, εντός έδρας είναι διαφορετικά. Όχι. Το ίδιο είναι ο Μπρίγιοβιτς και εντός έδρας και εκτός έδρας. Απλά η ομάδα παίζει διαφορετικά εντός έδρας για τον Μπρίγιοβιτς. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Και κάτι ακόμα για να μην σας κουράζω. Ναι. Κύριε Δημήτρη πάλι. Μάλιστα. Καλά τα λες. Μπράβο στην υπομονή σου. Ναι. Στην πρωινή την εκπομπή. Μπράβο σου. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα εκπομπής και θέμα διαχειρήσεως του ραδιοφώνου. Για να αντέχεις αυτά τα οποία ακούς. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τον τιμάει Γιούνισεφ κάθε εβδομάδα. Του στέλνει μια πλακέτα. Να ακούσουμε ώρα γρήγορα και επιστρέφουμε σε εσάς. Πάμε. Συνεχίζουμε. Επόμενη φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Γεια σας, καλά. Είστε καλά. Πολύ καλά. Χάλια, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τίποτα. Συγγνώμη, γι' αυτό τώρα μου έδωσες πολύ ωραία πάσα. Αυτό το κλίμα δεν πρέπει να χαιρόμαστε γιατί κερδίσαμε το σκοτωμένο τον Παναθηναϊκό. Είναι καινούριο που προσπαθούν να περάσουν κάποιοι. Όχι, μα. Όλες οι νίκες είναι το ίδιο. Ο σκοτωμένος Παναθηναϊκός συνάντησε τον σκοτωμένο ΠΑΟΚ 500 φορές στην ιστορία του. Ναι, ο σκοτωμένος Παναθηναϊκός δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό και έφερε 1-1 στο 94 με την ΑΕΚ. Φυσικά. Ε? Φυσικά. Εκτός αν είναι άλλη ομάδα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ο σκοτωμένος ΠΑΟΚ όταν υπήρχε παλιά, πόσα γκολ τον έρθει ο Παναθηναϊκός. Και 5. Εγώ ξέρω ότι έχω βάλει 13 γκολ σε 4 τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Τέλος πάντων. Αυτό για κάποιους που θέλουν να μας κάνουν να λυπούμαστε και που κερδίσαμε. Τέλος πάντων, τώρα για τον κόσμο χάρηκα εγώ πιο πολύ που μετά από τόσες αγωνιστικές πήγε και είδε αυτά τα γκολ που είδε χθες. Ναι. Που για μένα, ας πούμε, αν γινόταν αυτό το πράγμα σε καμιά πριμέρα, σε καμιά Αγγλία, θα καθόμαστε και θα το βλέπαμε σε 500 replay, ας πούμε, τα δύο γκολ που βάζει ο Πέλκας. Και τον Γκολ, που για μένα είναι καθαρά σεντερφορίσιο γκολ αυτή η κίνηση που κάνει. Mm-hmm.
Τι να πω τώρα, για τους άλλους παιδιά εγώ βλέπω να μέχρι τα ντέρμπι να πηγαίνει έτσι η δουλειά, νίκες και οι τρεις. Και να ξεκαθαρίζει και η δουλειά. Έτσι φαίνεται. Πρώτα να ξεκαθαρίζει στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ για να θα περάσουμε εμείς ή ποιος θα περάσει και μετά να καθαρίζει τα ντέρμπι με εμάς ιστορία. Δεν βλέπω που θα γίνουν αγγέλες από τους άλλους δύο. Σωστά. Έτσι πως πάει η δουλειά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά. Πάμε επόμενος, χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Παοκτσής κι εγώ. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με την ομάδα χθες. Εντάξει, καλή νίκη, άρχισε να δένει σαν σύνολο, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά για να πούμε. Τα βαριά χαρτιά ακόμα δεν έχουν αποδώσει, δεν δίνουν βοήθειες. Ευτυχώς τουλάχιστον ο Λουτσέσκου προσπαθεί να κάνει, να δέσει σαν ομάδα να συμπεριφέρεται η ομάδα. Να έχει μια ομαδικότητα εκείνο που... Τα βαριά χαρτιά, βαριά χαρτιά, ποια εννοείς που δεν έχουν αποδώσει? Ο Ελκαντουρί, αυτούς που πήραμε στο τέλος της περίοδου. Το Μαουρίτσιο, ο Ελκαντουρί, ο Βιερίνια μόλις μπήκε και ο Μαουρίτσιο τραυματισμός. Ναι. Οπότε πρέπει να στηριχθεί στο σύνολο. Ναι. Και αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα. Εγώ ευχαριστημένος δεν είμαι από τον προπονητή. Ανοχή κάνουμε όλοι στο γήπεδο. Ακόμα δεν μπορώ να του... να μην του χρεώσω τον αποκλεισμό από την Έστρεσουτ. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Πολύ καλός άνθρωπος είσαι που κάνεις ανοχή, ρε. Τι φταίει δηλαδή ο Λουτσέσκου για την Έστρεσουτ, για πες μου. Φταίει, φταίει. Στο φταίει, επειδή δεν βάζει ένα χαφ. Ωραία, αυτό που παρέλαβε, ναι. Αυτό που παρέλαβε ήταν ομάδα. Όλοι φταίνε. Άτσι, μπράβο. Για εκείνο το πράγμα. Αυτός λέει, του χρεώνω εγώ τον Λουτσέσκου. Και ο προπονητής φταίει. Και ο προπονητής, αλλά αυτό είναι 70 άτομα. Έτσι, μπράβο, τώρα μιλάω σωστά. Δεν είπα ότι φταίει μόνο αυτός. Του χρεώνω, ρε φίλε. Δεν είπες τους χρεώνω. Είπες τον χρεώνω. Να είμαστε δίκαιοι. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης και να το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια αυτό τον αποκλεισμό. Όπως και το ότι ενώ είχαμε ένα παιχνίδι τη βδομάδα δεν μπορέσαμε να κάνουμε τέλειο και να δω στο δεύτερο γύρο που δεν θα υπάρχουν γκέλες αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το ζαβατάζ με τα συνεχόμενα χ. Μην είσαι εκεί, εντάξει, δεν φταίει ένας για αυτό το ομάδα, αλλά τώρα το θέμα το καπνογόνα θέλω να πω, παιδιά. Ναι. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το έχετε δει το πρόγραμμα? Εκτός αν είναι ο πρώτος ημιτελικός κυπέλλων έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει έτσι είναι το πρόγραμμα, εντελώς, ναι. Έτσι είναι ΠΑΟΚ το πρόγραμμα. Ολυμπιακός ένα καπνογόνο σημαίνει ότι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που μπορεί να κλείνει το πρωτάθλημα θα το παίξεις με τα ball boy. Σίγουρος ο Άσος δηλαδή. Θα το παίξεις με τα ball boy. Δυστυχώς. Θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση με τα καπνογόνα, εννοείται. Να είσαι καλά, φίλε. Καλησπέρα. Καλά. Και δεν μπορείς να το ρυθμίσεις πλέον. Από εδώ και πέρα, σε οποιοδήποτε ανάβει καπνογόνα, έχει τιμωρία. Mm-hmm. Έδρας. Και στο τρίτο και στο τέταρτο διπλασιάζεται και στο πέμπτο κλπ. Mm-hmm. Καλησπέρα, στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργος Αντώσκουλα από Αθήνα. Γεια σας, καλησπέρα. Ωραία μέρα σήμερα. Μέρα χαράς, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Σταύρος, το έχεις ζήσει, ξέρεις πώς είναι. Να κερδίζεις στην Αθήνα και να έχεις 100 μπροστά σου. Mm-hmm. Και να τους χαιρετάς με τα τέσσερα δάχτυλα. Ευτυχώς mm-hmm. πάντως που δεν βάλαμε και πέμπτο, γιατί θα νόμιζα να τους μουτζώνω όλους mm-hmm. σήμερα. Ζήσεις χρόνια αρκετά, Σταύρος, στην Αθήνα. Ναι, απλά θα βάζαμε τέσσερα τότε. Με το Βουλινό ήμασταν. Ναι. Ενώ έχεις περάσει τις δυσκολίες όταν χάναμε, πώς ήτανε. Με Βουλινό ήμουν στα τέλη του στην Αθήνα, 89-97. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Mm. Λοιπόν, μέρα και χαράς και ανακούφισης, γιατί επιτέλους έρχονται αποτελέσματα και επειδή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ήταν λίγο στριμωγμένα τα πράγματα και είχε μαλλιάσει σε κάποιους λίγους η γλώσσα μας, σε αντίθεση ας πούμε με τον προηγούμενο ακροατή, να στηρίζουμε τον Λουτσέσκου, γιατί για μένα το πρώτο πράγμα, αν θες να κρίνεις ένα προπονητή, χωρίς να έχουμε γνώσει πολλές εμείς, είναι να μην κοιτάμε με εμπάθεια κάποιον, να κοιτάμε τι βγαίνει στο χορτάρι. Και αυτό που βγαίνει στο χορτάρι ήταν ότι υπήρχε μία ομάδα που πάντα το πλάνο της κυριαρχούσε έναντι της άλλης ομάδας. Ακόμα και αν δεν έπαιζε τόσο καλά ο ΠΑΟΚ, η άλλη ομάδα φαίνεται ακόμα χειρότερη. Να θυμίσω, ας πούμε, ότι μια κακή μας απόδοση που λέγεται είναι της Λάρισα, στο μάτς με τη Λάρισα. Στο μάτς με τη Λάρισα η Λάρισα άλλαξε, αν θυμάμαι καλά, 8 σωστές πάσεις 90 λεπτό. Νομίζω αυτό δεν πρέπει ξανακαταγραφεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό δείχνει δηλαδή το πλάνο σου. Μεγάλη ζημιά έγινε εκεί. Τεράστια ζημιά. Έγινε ζημιά. Όμως. Υπάρχει ένα αξίωμα. Αν η ομάδα παίζει σωστά, μπορεί 5 για 6 αγώνες να μην σου έρθει το αποτέλεσμα. Αν παίζει σωστά, θα έρθουν σωριδόν τα αποτελέσματα μετά. Και αντίστοιχα, αν μια ομάδα δεν παίζει σωστά, ακόμα και να έρθουν 5-6 αποτελέσματα,
Θα έρθει η αγωνιστική κατάρρευση. Αυτό ήταν, ας πούμε, χαρακτηριστικό της χρονιάς του Άγγελη που λέγαμε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ήρθαν 5-6 αποτελέσματα με 15% αντιπάλων σε κάθε αγώνα, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Τώρα ΠΑΟΚ, δεν βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος μήνα Νοέμβριο και η Τούμπα είχε 10.000 κόσμο. Γιατί κανείς δεν το πίστευε. Γι' αυτό πολλά πράγματα μπορεί να φταίνε. Αν το πιάσουμε μόνο αγωνιστικά, φαίνεται ότι η ομάδα δεν έπιθε. Άσχετα να προσπαθούσαμε να αυτοβαυκαλιζόμαστε ότι έπαιζε η ομάδα καλά. Δεν έπαιζε. Θυμάμαι δηλαδή, ας πούμε, με τον Πανθακικό ή με την Κέρκυρα, κάτι αγώνες είχαν 5-4 αντίπαλοι. Όταν δεν παίζει καλά, θα στραβώσει. Τώρα όμως η ομάδα όλη τη χρονιά παίζει καλά. Ο αντίπαλος δεν φτάνει, παιδί μου, να δει πώς είναι η αιστεία. Να δει τι χρώμα δίχτυα έχουμε σε αυτό το γήπεδο. Δεν τα βλέπει πώς είναι τα δίχτυα. Μόνο από το δικό του τέρμα. Όπως χθες ο Παναθηναϊκός μάζευε την μπάλα. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί πραγματικά έχει περάσει μια ιδέα ότι σκοτώσαμε τους πεθαμένους. Και εντάξει, ας μην χαρούμε και πολύ και σιγά την νίκη. Για πάμε λίγο θα αποδομήσω για θετικό λόγο όμως τη χθεσινή δεκάδα του ΠΑΟΚ. Mm. Πέρσι, στην περσινή χρονιά, λέγαμε ότι με τρεις προσθήκες αυτή η ομάδα θα είναι σούπερ. Με τρεις δυνατούς παίκτες. Αυτοί οι δυνατοί παίκτες, ούτε ο Βιερίνια έπαιζε, ούτε το Στόπρο Ζαμπράνο έπαιζε, ούτε ο Καντουρί έπαιξε. Και ο Μαουρίσιο είναι φανερά έτσι εκτός αγωνιστικού ρυθμού, θέλει ακόμα δύο παιχνίδια για να επανέλθει. Λοιπόν, σε ποια ομάδα όμως ήταν που λέγαμε ότι αν μπουν οι τρεις παίκτες, ήταν η ομάδα που είχε και λέγαμε το φοβερό κορμό με Μπίσεσβαρ, εκτός ο Μπίσεσβαρ χθες. Ενρίκε, απόνο Ενρίκε, σε άλλη χώρα. Πρίγιοβιτς, στον πάγκο Πρίγιοβιτς. Κάμπος, στον πάγκο Κάμπος. Αν δούμε δηλαδή την εντεκάδα που κατέβηκε χθες, είναι ένα μίξ παικτών από τις κακές εντεκάδες που μπορεί να κατέβαιναν με Ίβιτς με Τούντορ. Δηλαδή με Κουλούρη, Πέλκα ή Λιμιό, αν έλεγες πριν δύο χρόνια ότι θα ρίξω σε αυτήν την εντεκάδα του Παναθηναϊκού 4, θα σου λέγανε όλοι αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Ποιος κάνει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ήταν εκπληκτική νίκη του ΠΑΟΚ χθεσινή με τη συγκεκριμένη εντεκάδα και δείχνει τη δουλειά και του προπονητή και των παικτών. Δηλαδή εγώ το αντιστρέφω το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα πτώμα Παναθηναϊκός. Για να δούμε δηλαδή ποια εντεκάδα ήταν καλύτερη. Αυτή χθες του Παναθηναϊκού ή αυτή που μας κέρδισε τελευταία αγωνιστική στα play-off. Για να τη συγκρίνουμε. Ποια είναι τα πτώματα. Η χθεσινή. Δεν ήταν προφανώς καλύτερη εντεκάδα. Εννοείται. Ακριβώς. Για πάρει την δεκάδα του ΠΑΟΚ αντίστοιχα στα χαρτιά. Ποια ήταν καλύτερη, ας πούμε, της περσινής χρονιάς ή αυτή εχθές. Προφανώς σαν ονόματα θα καταλήξουμε γιατί θέλαμε μόνο τρεις προσθήκες με την περσινή δεκάδα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η δεκάδα που κατέβηκε είχε αυτή την εικόνα εχθές. Γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, γιατί κάτσαμε μετά τον γκολ, συνεχώς κάτι να βρίσκουμε να ενοχλούμαστε. Αυτό το πράγμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο χθες ήταν φοβερή δονή, παιδιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι ο αντίπαλος δεν θα σου βάλει γκολ, το καταλαβαίνει. Δηλαδή ο Ζουνίδης τελειώνεται από άτσι και λέει ξέραμε ότι θα είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος αναγνώριζε ότι δεν πρόκειται να βάλει γκολ. Αυτό το πράγμα για μένα το χθεσινό μάτσι είναι οδηγός και για τα άλλα δύο ντέρμπι, αν και είναι μακριά. Όλο το ζουμί για μένα τώρα, επειδή πιστεύω τα επόμενα τρία θα τα πάρουμε, είναι η Διάδα με Πανετολικό και Γιάννενα. Αυτά τα δύο κολλητά εκτός έδρας, δεν ξέρω αν πέφτει ανάμεσα και κύπελο κάποιος αγώνας, εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Αν περάσει από αυτά, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι μπορεί να γλιτώσει την Τούμπα. Πάμε για τη μητέρα των μαχών με την ΑΕΚ. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Πάμε στα Γιάννενα. Ναι. Καθόμαστε 2-3 μέρες στα χωροχώρια. Κατεβαίνουμε μία αγρίνιο, κοψίδια 2 μέρες. Το δίλεπτο του ΕΟΤ μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Εγώ αυτό θα κάνω. Επιστρέφουμε επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Καλά. Όλα καλό μια χαρά. Μήνα. Καλό μήνα. λοιπόν, ξέρετε πότε θα γίνει ο ΠΑΟΚ πλέον επίσης όρης πρωταθλητής? Όταν όλοι θα λέμε αυτό που βλέπουμε και όχι αυτό που θα θέλαμε να βλέπουμε. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο την εντεκάδα τη χθεσινή του ΠΑΟ και να δούμε τι είδαμε γιατί και ποια ήταν η χθεσινή εντεκάδα του Παναθηναϊκού σε σύγκριση με αυτές που αγωνίστηκε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εχθές αγωνίστηκε με τον αναπληρωματικό του τερματοφύλακα όταν ξεκίνησε η χρονιά, την τρίτη επιλογή στο αριστερό μπακ, τον Κρέσπο, την τέταρτη επιλογή στο όπερ. Όχι τρίτη. Τι τρίτη, Λέοβατς, Λεβέκ, Βιερίνια, Κρέσπο, τέταρτη. Τέταρτη. Ωραία. Εμείς λέμε όπως ξεκίνησε με βάση τη χρονιά, λέγαμε ότι αν στραβώσει οι άλλοι δύο, το πιο πιθανό ήταν να παίξει ο Κρέσπο. Ναι. Ο Μαλεζάς, η τέταρτη επιλογή στα στόπερ. Ναι. Ο Λιμιός, από τέταρτη μέχρι πέμπτη επιλογή στα εξτρέμ. Ναι. Και ο Κουλούρης, αναπληρωματικό σεντερφόρ. Και έπαιξε στον πιο πλήρη Παναθηναϊκό
ίσως πλην του ξεκινήματος που έπαιζε ο Λουτσιάνο και ο Τσάβας. Και εκεί πάλι νομίζω ότι πάλι κάποιοι άλλοι έλειπαν που έπαιζαν εχθές. Και ο ΠΑΟΚ έχοντας πρόβλημα φανερό στην ανάπτυξη, γιατί είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά των παιχτών. Ας πούμε ο Πασχαλάκης έχει αδυναμία στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω, ναι. Γι' αυτό και κάνει συνέχεια βολέ. Άρα σημαίνει ότι όλα τα βολέ που έρχονται από πίσω είναι διεκδικήσιμες βαλιές. Έτσι. Σωστά. Ο Μαλεζάς δεν είναι σούπερ στο ανέβασμα της μπάλας, ούτε ο Κρέσπο. Ο Κάνιας ήταν σε κάκι στη μέρα. Και αυτό επηρέασε και τον Μαουρίσιο που έχει έλλειψη σε ρυθμό. Και η ομάδα είχε ένα πρόβλημα στην ανάπτυξη. Λογικό είναι. Ναι. Εκεί απλά μέτρησε. Όπως το λες. Δηλαδή είναι αυτό που είδαμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που φανταστήκαμε. Εκεί μετά μετράει η ποιότητα η ατομική που η ομάδα ξεχυλίζει. Δηλαδή ακόμη και αναπληρωματική της και η 15η και η 16η και οι 20 παίχτες ξεπερνάνε σε ποιότητα ίσως και βασικούς από όλες τις ομάδες. Κάνει τα απίθανα ο Δημητράκης ο Πέλκας. Βάζει δύο φοβερά γκολ. Για μένα εξίσου καταπληκτικό είναι και το δεύτερο, γιατί εκτός ότι κάνει ένα σλάλομα ανάμεσα σε πέντε παίχτες, είναι μαϊστρικό και το τελείωμα, το σκάψιμο πάνω από το Διούδη. Γιατί οι περισσότεροι θα κάνανε ένα πλασέ ή οτιδήποτε και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να βρει κάπου η μπάλα και να βγει έξω. Και η ομάδα, λογικό είναι να μην κινδυνεύσει καθόλου, εντάξει, εν μέρη, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε στην ουσία με 10 μυθικογενείς παίχτες, ίσως πλην του Βηγιαφάνες. Είχε 5 χαφ και 5 αμυντικούς παίχτες, έτσι. Όχι, κανονικά έχει 8 δίπλα στον Κουρμπέλη, είναι ο Λουντ. Έχει δεξί, αριστερό, όπως το λένε, έχει δεκάρι το δεκτή εξτρέμ το δεξί του μπακ, αριστερό εξτρέμ χαφ. Και θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είχε... Το λάθος του Ζουνίδη χθες, που πραγματικά εγώ απορώ πως το κάνει, είναι ενώ ξέρει ότι ο Κρέσπο δεν μπορεί να ανέβει, βάζει αμυντικογενή δεξί χαφ εξτρέμ. Είναι σαν να μην έμαθε ότι δεν παίζει ο Βιερίνη. Ξαφνικά ήταν βούτυρο στο ψωμί μας. Σαν να μην παίζει ο Βιερίνη. Σαν να μην έμαθε ότι, ότι δεν παίζει ο Βιερίνη. Έχω την αίσθηση ότι πραγματικά αυτό που είπε ο φίλος, ότι αν έπαιζε ο Βιερίνη, δηλαδή θα είχαμε ίσως εξωπραγματικά σκορ. Δηλαδή αν έπαιζε ο Βιερίνη με το Μάκ από εκεί με Κολοβέτσιο, θα γινόταν ένα ανεπανάληπτο πάρτι. Ίσως και αυτό να φοβόταν εν μέρη, ότι επειδή είχε τον Κολοβέτσιο μπακ, δεν εμπιστεύεται το Γιόχανσον. Τι θα γίνει. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα δείχνει ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αντίθεση με ό,τι ξεκίνησε η χρονιά, δηλαδή όπως είπε και ο φίλος, τα βαριά χαρτιά απουσιάζουν, συνεχίζει. Θέλει να κάνει τώρα ένα σερί να πάρει 4-5 παιχνίδια για να αποκτήσει και αυτοπεποίθηση. Γιατί όπως είπε Δημήτρη, από εδώ και πέρα πλέον δεν αφήνουν οι άλλοι τίποτα στην τύχη. Είδαμε το γέρο του Μοριά το Σάββατο. Και να πούμε και κάτι, ρε παιδιά, για τους διαιτητές του Συνδέσμου Μακεδονίας, για τη διαιτησία του κύριου Παπαδόπουλου. Απαράδεκτο αυτό που κάνει με τον Ρωμαό. Έχει χαρίσει κόκκινη σταύρο στο Ρωμαό. Ναι. Ο κύριος με την πλούσια κόμη στα φρύδια δεν βλέπει τον Νοτζίζα που χτυπάει από πίσω τον παίχτη του Πανετολικού στο κέντρο του γηπέδου και επίσης δεν βλέπουν που φτύνει μέσα μούτα τον Τζένα μου, έτσι. Για να τα λέμε όλα, γι' αυτό και βγαίνει μετά ο παππούς και εκθιάζει τους διαιτητές του Συνδέσμου Μακεδονίας. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν ο διαιτητής που στον αγώνα με τον Πλατανιά που έπεσε το ξύλο της αρκούδας δεν είδε τίποτα και δεν έγραψε τίποτα. Για να τα λέμε. Μήπως έρθει η ώρα κάποιοι να πάνε να παίζουν στο αλφα τοπικό. Γιατί εντάξει, είπαμε, ο ΠΑΟΚ παίζεται αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα και επειδή οι άλλοι δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, δεν θα αφήνουμε και εμείς τίποτα να πέσει κάτω. Και όποιος πάει να βγει από το κλίμα που σημαίνει 50-50 προς όλους, να μας αδειάζει τη γωνιά, να τελειώνουμε. Και ας είναι από οπουδήποτε, Δημήτρη. Υπάρχει περίπτωση από να κάνει αυτό που κάνει ο Ρωμαό, ο δικός μας παίχτης, με φάει κόκκινη. Αγόρι μου, έκανε μια ενέργεια, λένε όλοι για του Μάτος, η οποία είναι μια εκτόδης κίνηση. Δεν είναι γωνιά στη Μούρη. Ναι, μπορεί να τη δώσει. Έκανε το λάθος ο Μακ κόκκινη, έκανε το λάθος ο Σαμπράνο κόκκινη, έκανε το λάθος ο Κουλούρης κόκκινη, κατευθείαν. Χτυπάνε οι άλλοι, γεια σας, τα στραβά μάτια. Έγινε να τα βλέπουμε όλα, γιατί οι άλλοι, είπαμε, έχουν βάλει τα μεγάλα μέσα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Πάμε επόμενη. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ, παιδιά. Καλά, Παοξάκι μου, που είσαι. Πού καταφέρεις και σε παρατελευταίος. Πώς γίνεται, Παοξάκι μου, πώς καταφέρεις και σε παρατελευταίος. Πού είσαι. Γιατί λέω να μιλήσουν τα παιδιά, ας πούμε, οι άλλοι Θεσσαλονικείς, να ακούσω κι εγώ και να τοποθετηθώ προς το τέλος. Είμαστε καλά, είμαστε ψύχρεμοι, έτσι. Λοιπόν, και ψύχρεμοι και ευτυχισμένοι και να πω, τώρα πάλι θα σε τρελάνω, είμαι πολύ ευτυχισμένος που έφαγε κόκκινο Μακ. Να πάει σπίτι του. Κατευθείαν σπίτι του. Δεν πιστεύω να τον κρατήσουμε και το δεύτερο γύρο. Η τιμωρία του θα είναι η καλύτερη τιμωρία του. Επειδή όλοι θα φύγουν για άδεια τα Χριστούγεννα Τετάρτη, αυτός θα ξαναπαίξει να φύγει Παρασκευή.
Δεν ξέρω, εγώ παιδιά δεν είναι για να παίξει. Τώρα του δώσαμε ευκαιρίες, του δώσαμε. Ψιλοανεβαίνει, Δεν είναι κακός. Ψιλοανεβαίνει, ψιλοανεβαίνει. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, για μεταγραφές, εσείς τώρα θα κάνουμε, λέτε, έστω δύο. Έστω δύο θα δύο κάνουμε. Τρεις. Πώς δεν θα κάνεις αριστερό μπακ θα πάρεις. Σε δεν θα πάρεις. Είναι δυνατόν. Στόπερ θα πάρεις. Αυτό λέω. Εσείς ρε παιδιά τι λέτε. Δηλαδή τι έχετε ακούσει. Θα πάρουμε, έτσι. Εννοείται. Ωραία. Τρεις μεταγραφές. Ωραία. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Με τους μάνατζερ, συνέχεια διαβάζω εδώ στα site, όχι μόνο για τους δικούς μας τους παίκτες. Και για τους παίκτες των άλλων ομάδων. Οι μάνατζερ λέει κανονίζουν τις εντεκάδες. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό το δηλαδή. Αυτός που το λέει είναι αγόρι μου. Ας πάει να το καταλάβω. Ας πάει να το πει εκεί πέρα. Έτσι βολεύει τη θεωρία συνωμοσίας. Δεν μπορούμε να πούμε οι μάνατζερ σε εμάς. Δεν πληρώνουμε, είμαστε φτωχοί. Τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μάνατζερ κάνει μία δουλειά. Αν εσύ του δώσεις χώρο να κάνει παραπάνω δουλειά από αυτή που οφείλει να κάνει, φταίει εσύ, δεν φταίει ο μάνατζερ. Αυτό λέω. Τι είναι αυτά, ας μην έρθει το μεγαλώνω. Μας ήρθε ο Καντουρί. Και τι μας έτρωγε τη θέση του Πέλκα τόσο καιρό να πούμε. Θα παίξει λοιπόν, αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω κάτι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το λέω γιατί δεν θέλω να είμαι διχαστικός. Αλλά τώρα επειδή είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και δεν είναι διχαστικό αυτό που θα πω. Δεν είναι διχαστικό. Είπε Δημήτρη προηγουμένως, βασικά στο Σταύρο θέλω να το πω. Ότι είπε ο Δημήτρης πριν καμιά ώρα ότι με Λιμιό δεν μπαίνεις πρωτάθλημα. Σταύρο. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Με Λιμιό βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Όχι με Λιμιό στο ρόστερ. Με Λιμιό βασικό δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Σταύρο, φαντάσου τι ζητάγαμε από τον Άγγελο. Με τι παίχτες να πάρει πρωτάθλημα. Λοιπόν, αδέρφια, σας αφήνω. Γεια σου. Θα το πάρουμε, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν ζητούσε κανείς πρωτάθλημα τότε. Άλλοι ήταν οι στόχοι. Και η ομάδα κατέρευσε. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, αυτά με όλους τους φίλους, με όλες τις απόψεις. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Αυτό το μήνυμα το απαντήσαμε. Του 088 η επόμενη τιμωρία της Τούμπας πότε είναι, είπαμε. Σε κάθε επόμενο άναμα Πυρσού η Τούμπα κλείνει. Σε όλα. Την πρώτη φορά για μία αγωνιστική, τη δεύτερη για δύο, μετά για τέσσερις κλπ. Σε κάθε επόμενο άναμα. Οπουδήποτε έχει κόσμο πάω. Okay. Αυτό ισχύει και ο καθένας ας λάβει τα μέτρα του. Αυτά από εμάς. Λίγο πριν τις 2 τα καταφέραμε και δεν είπαμε τίποτα άλλο για μπάσκετ, για βόλεϊ, για handball. Στο μπάσκετ του μεταξύ έχει ΠΑΟΚ Λούντβιγσμπουργκ. Αυτή η μάγη. Πηδάν πολύ αυτή. Αυτή του Γερμανία που. Πηδάν ψηλά εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Είδες διαφήμιση που μπήκε, ρε φίλε. Ναι. Τι ωραία αυτή η Google. Μπράβο. Τετάρτη 7:30 ΠΑΟΚ Λούντβιγσμπουργκ. Θα πάμε. Πάμε. 10 Συνήθεια. Ευρώ. Και τα λοιπά. Ψήνεσαι δε. Ναι. Θες να πάμε. Στο πάω κάκι θα πάω εγώ. Πάω κάκι δεν πάω. Α, γιατί θα είμαι στα Χανιά. Θα είμαι στο κεφάλι. Θα είσαι εσύ στα στο... Χανιά θα είμαστε εκεί πέρα ούτως ή άλλως. Όχι θα είσαι εσύ εδώ και μαζί θα χανιά. Πάμε στα Χανιά ρε. Δεν κάθομαι εγώ εδώ. Να μας τρελάνεις τώρα στα καλά καθούμενα. Το παιδάκι. Κλείσε εισιτήρια. Ναι. Εσύ βγάλει οικογενειακό. Πες ότι είμαι το παιδί σου. Είναι και φτηνά. Ναι. 2.30 βρήκα ένα. Και δύο διανυκτερεύσεις. Αυτά από εμάς. Τέσσερα μπουκάλια. Το βόλι πότε ξαναπαίζει η Ευρώπη. Δεν μπορώ να σου πω. Να είδες αυτά είναι που δεν είναι. Μπασκευάλι δεν τον έβγαζε ο Κρικής και ο Τιστάρας. Κουμεντάκι ρε φίλε παίρνει ο ΠΑΟΚ στο βόλι. Τι καλός γίνεται. Το κουμεντάκι. Πάρα πολύ καλός. Διεθνής ρε φίλε. Εθνική Ελλάδος. Σιγά βρε Εθνική Βραζιλία του ποδοσφαίρου. Διεθνής. Σιγά. Ρε φίλε στο εξωτερικό παίζει. Δεν άλλο είναι... αυτό. Τι δεν δίνουν λεφτά έτσι για πλάκα. Ο Κουμεντάκης θα είναι τι δεύτερος διαγωνίος. Ακραίος. Ακραίος είναι. Ακραίος, ναι. Αντί του Γκιόν. Προφανώς του Σαφράνοβιτς δεν. Όχι, ενώ δεν μπορείς να κρατήσεις και του Γκιόν. Είναι πολύ, έχουμε και τον Παπαδόπουλο μετά. Ξεφεύγει το πράγμα. Θα πάρει με ψηλό. Με διαγώνιο Γκόμες έπαιξε χθες. Ήταν καλός. Ναι. Ψηλό ξένο. Ψηλό ξένο πεντάρι. Α, sorry. Όλοι δεν έκανε κανένα post στο Instagram. Αυτά από εμάς. Και σήμερα βεβαίως Forza Plus, όλο το ρεπορτάζ, οι δικές μας αναλύσεις, απόψεις για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και βόλεϊ και τα λοιπά, όσα δεν έχουμε αναφέρει και εμείς στην εκπομπή. Από εμάς, καλό μεσημέρι, σε λίγο, Κώστας Βασιλόπουλος, Γρηγόρης Ατρίδης, με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο.